Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, κατά τσακαλό καταπληκτικό με τους κορχοπιπίνο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε τα χαρμόνα για να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία υπέροχη ζουμουσάδα. Κάνετε, πουλάκια μου? Πώς σας βρίσκω σήμερα? Πού σας βρίσκω, πού είστε, τι κάνετε, γιατί, για ποιο λόγο? Είπαμε από χθες και επίσημα στο ερώτημα ποιος, η απάντηση θα είναι αυτός 01. Και για όσο καιρό, μέχρι να φύγουμε άδεια, μέχρι 31 Ιουλίου. Έτσι είπαμε να το αλλάξουμε, ρε παιδί μου. Πειράζει, πειράζει, χωρίς λόγο, δηλαδή απλά επειδή έτσι, επειδή πονούν κάποιοι, πολύ πονούν, πολύ πόνος παιδιά, υπάρχει και τραγούδι, μπορώ, ε. Πονάς αγόρι μου, πονάς αγόρι μου, πονάς αγόρι μου, πονάς αγόρι μου. Το βάζω έτσι. Έτσι. Έλα! Πολύ πόνος. Much pain. Εστούτ βι! Πράσινια καμπούχινια στα πόνιος! Ελάτε στην παρέα μας. Πάμε να κάνουμε και σήμερα σούλου μου ντρούχου μια καραπιπερί. Διότι ως γνωστόν, σε αυτήν εδώ την παρέα, τη ζουμουσο παρέα, εδώ στους αθλητήριους, δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η ζωντάνια, η όρεξη για ζωή, η αισιοδοξία. Πονάς αγόρι μου! Πολύ πόνος παιδιά. Τώρα θα τα συζητήσουμε όλα. Να πούμε χορηγούς. Καψούρα το γράφουμε με πι σίγμα, παρακαλώ. Πώς, δεν ξέρω αν έχετε τα περιοδικά. Κόμιξ με ξύ. Υπάρχει και το κόμιξ με κάπα σίγμα. Το ξύλο. Πώς το είπε ο άλλος ο ανθρωπάκος χθες στη δίκη. Φοβάμαι μήπως λέει είμαι ο 10ος νεκρός του Νουρ. Δηλαδή, καθημερινά πράγματα, απλά έτσι, για κλάματα, μόνο για κλάματα. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στη μεγάλη παρέα μας, έχουμε να δώσουμε απόθεμα ζωντάνιας και όρεξης και ενέργειας και σε αυτούς που νιώθουν λίγο μόνοι, νιώθουν λίγο απογοητευμένοι, νιώθουν λίγο μελαγχολικοί. Κανένας μόνος σε αυτή την παρέα. Και μπορεί να μην είμαστε εκεί να μπούμε με φυσική παρουσία σε κάθε σπίτι, να είμαστε δίπλα στον καθένα, αλλά μπαίνουμε μέσα από τη συχνότητά μας, μπαίνουμε μέσα από τις εκπομπούλες μας, με όλο μας το κέφι, με όλη μας την διάθεση, την καλή. Είτε είσαι μόνος στο σπίτι τώρα, είτε οδηγάς και είσαι φαρμακάς, είσαι ταξιτζής, είσαι φορτηγατζής, είσαι εμπορικός αντιπρόσωπος, πολιτής και φεύγεις και μας ακούς στον δρόμο. Είμαστε συνοδηγοί δίπλα, στο δίπλα κάθισμα κάθομαι. Τι διαμάντι είναι αυτό που ανακάλυψα σήμερα από η Β' Σερέτη. Δηλαδή... Πονάς αγόρι μου! Καλά! Να πω μπαμ μπαμ! Ηλεκτρονέτ, Παμπουχίδης, Νικολαίδης, τη δωράκλα δώσαμε χθες ρε φίλε! Τηλεορασάρα δώσαμε χθες LG. Ο Μαρδός της ημέρας χθες, ο Ευρύποπος, ήταν ο κύριος Πανάς ή Πάνας Χρήστος. Για το Χρήστος είμαι σίγουρος που μπαίνει ο τόνος. 6941-575. Σήμερα θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Κληρώθηκε και θα πάει να πάρει από την ηλεκτρονέτ και την LG, που δεν έχει μόνο τηλεορασάρες κορυφές, έχει και πλυντηριάρες. Μέχρι και ο Dirty Harry ήθελε να πάει εκεί να ξεπλύνει το προσωνύμιό του.
Η μαύρη θάλασσα μπαίνει σε ένα πλυντήριο LG και γίνεται λευκή. Αν κάποιος λέει βρώμικα λογάκια, το πλυντήριο LG τα καθαρίζει όλα. Turbo Wash τεχνολογία. Αυτή είναι η ηλεκτρονέτ που αποκίνησε κοναλής, κυρίες και κύριοι. Κορυφαία καταστηματάρα, όχι μόνο στην πόλη, στην Ελλάδα. Καμία άλλη εκπομπή επίσης δεν δίνει αυτά τα δώρα που δίνουμε εμείς υπερατού. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά για ψαρούκλες, για υπέροχα πεντανόστιμα θαλασσινά, Αιγαίων που αλλού πουθενά. Ζηλεύει ο Ποσειδώνας με την Τρίαινα και παίρνει την υπόλοιπη οικογένεια και πηγαίνουν στο υπέροχο παραίστικο μεζεδοπολείο και απολαμβάνουν τις ψαρούκλες. Κανένας δεν τηρήσει γη χθίως εκεί όλοι. Απολαμβάνουν τα υπέροχα εδέσματα από το Αιγαίον και στο δικητήριο 214.000, όπως γράφανε τα παλιά χαρτονομίσματα, 6956-66 στο Nice Castle, στο ωραίο κάστρο. Για αυτοκινητάρες, Τσαντεκίδης! Πω, τι αυτοκινητάρες είναι αυτές! Στόλος, με καινούρια είναι, καινούρια είναι! Δεν τα δίνω, δεν τα πουλάω! Και επαγγελματικά, και ταξί, και πληρώνω το όπως εσείς θέλετε. Και φυσικά, μη λησμονείτε, Νικολαίδης, ψωμάρες, τουρτάρες, γλυκάρες και φυσικά παγωτάρες, Βέλβετι Μπόσκο, Νάνα Μέλια, Νοαζέτα, Λίλα Πάουζε, Παύλοβα, American Cookies, αυτός έχει το νούμερο να παγωτώ στην πόλη. Τα λέω και μου τρέχουν τα σαλάκια. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τρελάθηκαν για μένα. Πάντοτε, οι παλαιοί ακροατές το ξέρετε, λέω ότι η μεθεπόμενη μέρα από κάτι αποδεικνύει, καταδεικνύει, αποδεικνύει καλύτερα τι έχεις πετύχει την προπροηγούμενη. Τι πετύχαμε προχθές. Οι αντιδράσεις του Γαύρου, οι αντιδράσεις του Ολυμπιακού δείχνουν πόσο πολύ πόνεσαι. Πονάς αγόρι μου. Πονάς Δάφνο Στεφανωμένε. Πόσο πολύ. Συνειρημένο ρήμα. Μιχάω, Μιχάης, Μιχάη. Μιχάω με Μιχάετε, Μιχάουν. Πόσο πολύ τους πόνεσαι αυτό, παιδιά. Πόσο πολύ αυτό το γκολ του Μιχάη, αυτό το σπάσιμο του αίτη του, αυτό, πόσο πολύ, το είδατε χθες που τρελάθηκαν τα ΜΜΕ τους, τα πρωτοσέλιδα και τα διάφορα site τους που έχουν λυγισμένη τη μέση μόνιμα, που πέσαν σε ένα πανικό, σε μια παράνοια. Να, να πέναλτι, να offside, τα γκολ, να αυτό που το οποίο το γκολ τους είχε τρεις παραβάσεις. Όχι ο Λιμιός, ο Λιμιός που ήταν έξω από το γήπεδο. Πόσο πολύ, πόσο πολύ πόνο. Ξέρω, ναι ναι, οκ, okay, εντάξει, ναι, εσείς παίρνετε το πρωτάθλημα. Ναι, με γεια σας, με χαρά σας. Γουστάρω τόσο πολύ που σας χάλασα το πάρτι. Πόσο πολύ το ήθελε ο Βαγγέλα Σουλατσάριζε τρελαμένος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός που έχει απαγόρευση εισόδου, έτσι, στον αγωνιστικό χώρο παρεπιπτόντως. Αλλά τώρα τι, θα σταθούμε τώρα στις λεπτομέρειες, να χαλάσουμε τη γιορτή. Και ξέρετε τι τους πονάει πιο πολύ? Το αίτητο, παιδιά. Αυτό που μόνον εσύ, Πανθεσσαλονίκη Αθλητική Όμιλε Κωνσταντίνου Πολιτών, κατάφερες να πετύχεις δικαιότατα, με αφαίρεση βαθμών στην αρχή και με όλο το σύστημα κόντρα, επιστρέφοντας από ένα κλεμμένο πρωτάθλημα. Δεν αλλάζει αυτό. Και φέτος αυτό ήθελαν αυτοί. Double και αίτητο πρωτάθλημα. Πού να ορίστε, να. Τελείωσε, σβήστηκε το αίτητο του ΠΑΟΚ πέρσι. Ήρθε ο καινούριος, ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης, η καρδιά του αίτητου πρωταθλητή και τέτοια. Παλαιά.
Κάντε τη κουκουβάγια, κάντε τη 18ρα παλαιά. Αυτός ο ΠΑΟΚ, ναι, των χιλίων προβλημάτων, ο κακός ΠΑΟΚ, ο ντεφορμέ ΠΑΟΚ, ο με τις χίλιες απουσίες, αυτός που δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον προπονητή, αυτός που τα χάσε όλα φέτος και τα λοιπά, αυτός ο ΠΑΟΚ, ναι, ο κακός, αυτός που σερνότανε με το Βάζελο, με τη Χάρτινη και με τον Όφη, αυτός ήρθε και σου έκανε πλακίτσα. Διότι δεν ήταν ότι η ομάδα ταμπουρώθηκε πίσω, δεν βγήκε ποτέ από το καβούκι της, πάρκαρε και τα διόροφα βρετανικά πούλμαν αυτά τα κόκκινα που είχε ο Μπένι Χιλ στα σκετσάκια του, αυτά που σου λατσάρουν εκεί στο Big Ben μπροστά από την εστία, και κάποια στιγμή με μια γιώμα να πούμε έγινε και ένα γκολ κατά τύχη. Ολική επικράτηση του ελιπέστατου ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ χωρίς Βιερίνια, χωρίς Κρέσπο, χωρίς Πέλκα, χωρίς Μίσιτς, χωρίς Ζαμπά, χωρίς Αουγκούστο, χωρίς Μάτος που δεν μπήκε να παίξει, με προβληματικό τον Ίγκασον που είχε ιστορία, δεν είχε επανέλθει πλήρως από τον τραυματισμό του. Με όλους αυτούς απόντες λοιπόν, με όλους αυτούς, και σας είπα τώρα 6-7 βασικότατους, έτσι. Με όλους αυτούς λοιπόν έξω, ήρθα και βροντοφώναξε σε όλη την Ελλάδα. Εγώ ο ντεφορμέ, εγώ που ήμουν χάλια, εγώ που με τα χίλια προβλήματα, εγώ ήρθα και σου έδειξα ποιος είναι ο ανώτερος. Και στο επιχείρημα το οποίο υπάρχει, ότι ναι, αλλά τις προηγούμενες φορές γιατί δεν με κέρδισες, λέει ο Γαύρος. Μα το έχουμε πει, το είπαμε την επόμενη μέρα αυτό των αναμετρήσεων. Εμείς ήμασταν απόντες και κάναμε τους άλλους να φαίνονται δυνατοί. Εγώ δεν κατέβηκα να παίξω στα μάτς με τον Ολυμπιακό και ήμουνα χωρίς πάθος, χωρίς νεύρο, χωρίς ενέργεια. Εγώ τους έκανα να φαίνονται και έλεγα το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ήμασταν οι μονόφθαλμοι με τυφλούς. Εμείς οι τυφλοί και αυτοί οι μονόφθαλμοι. Εμείς λοιπόν ήμασταν. Το γιατί το εξηγήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Εγώ συνέχεια θα το βάζω αυτό. Ξέρετε. Μεγάλος πόνος. Much pain. Πώς το λέγει ο άλλος στο Rocky. No pain. Που του είχαν φύγει τα σαγόνια. Αυτός στο Rocky 3, τα σαγόνια του στο Rocky 4. Ας μην τα χέρια του στο Rocky 5. Και γιόρταζε τις μεταμορφώσεις μετά. Θα μου πεις, περισσότερο παραμορφωμένος ο Σταλόν ήταν τότε από τις μπουνιές, ας πούμε, από το Ρώσο, ή έτσι όπως έχει γίνει τώρα από τις πλαστικές. Α, τώρα από τις πλαστικές. Τώρα γιορτάζει όντως τις μεταμορφώσεις. Δεν αναγνωρίζει, λες, κάτι έχει πάθει εικόνα, κάτι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Γυρίζω λοιπόν στα δικά μας. Το πόσο τεράστιο ρόλο έπαιξε η τιμωρία, το πόσο καταρακώθηκε η ψυχολογία όλου του οργανισμού. Εγώ εξακολουθώ πάντα να λέω, δεν παίζουν μόνοι τους οι παίκτες. Όπως πέρσι ήμασταν όλοι με το μαχαίρι στα δόντια και είχαμε λύσα να αποδείξουμε ότι μας κλέψανε άλλο ένα πρωτάθλημα μέσα στις τέσσερις γραμμές. Όλος ο οργανισμός παίζει. Ο κόσμος, τα ραδιόφωνα, εμείς οι παραγωγοί ραδιοφωνατζίδες, οι δημοσιογράφοι, δεν είναι μόνο οι παίκτες, οι 11 που φορούν τη φανέλα εκείνη τη στιγμή μέσα στο γήπεδο, ή ο προπονητής, ή το τεχνικό team, ή η διοίκηση, ο τεχνικός διευθυντής. Όλοι είμαστε ένα πράγμα. Ο κάθε ένας με το ρόλο του, ο κάθε ένας με τη δική του επίδραση, με τη δική του επιρροή, με τη δική του προσφορά στην ομάδα. Όπως λοιπόν πέρσι όλοι ήμασταν έτσι, φέτος ήμασταν αποδιοργανωμένοι, ήμασταν αναστατωμένοι από τη σκευωρία, από το παραμυθάκι που στήσανε με πολύ πονηρό, με πολύ μελετημένο τρόπο, με πολύ τέχνη. Σε αυτό είναι οι ιδρυτές της λαμογιάς, του παραμυθιού, του να κατασκευάσω, του να λασπώσω. Αυτό είναι το μεγάλο τους προσόν τόσα χρόνια. Και το έκαναν και φέτος. Φάγαν τα μούτρα τους στο ΚΑΣ. Ράπισμα, σφαλιάρα, κόλαφος,
στο μοσχοαναθρεμένο προσωπάκι τους, παρετήθηκαν Φιλόπουλος Βριώνης από την Εφέσεων, κατά κραυγή γενική, αυτό που φωνάζουμε τόσες μέρες. Περιμένουμε τώρα, παιδιά, στην ΕΕΑ όλα καλά. Σας βλέπουνε, παιδιά, δεν ψυχαλίζει, δεν βρέχει. Σας φτύνουν όλοι. Το κατανοείτε? Κυρία Μαρούπα, εσείς που λέγατε ότι ο Σόρας έχει 600 δισεκατομμύρια λέει να σώσει την Ελλάδα και το πίστευε αυτή που μιλούσε για κομάντο. Έτσι, ο άλλος με τις βίλες. Οι υπόλοιποι φαραντούριδες, αρκούδιδες, μαρούπες και λοιποί συγγενείς. Καμιά παρέτηση, τίποτα. Και επιμένουν κιόλας. Επιμένουν. Πώς το είπαμε, κυριαρχική επιρροή έγινε η πολυιδιοκτησία και η συνιδιοκτησία. Όλο αυτό λοιπόν αποσυντόνισε τους πάντες. Εγώ είπα και εχθές, εξακολουθώ να πιστεύω και να το υπερασπίζω με αυτό, ότι θα είναι λάθος να τα ρίξουμε όλα εκεί και να πούμε ότι αυτό και μόνον φταίει. Διότι έτσι δεν θα δούμε τα λάθη που έγιναν στο μεταγραφικό σχεδιασμό, έτσι στην επιλογή προσώπων, στα αγωνιστικά λάθη που έγιναν, στα υπόλοιπα όπου πρέπει να τα διορθώσουμε για να μην έχουμε άλλη μία χρονιά που θα χαθούν οι στόχοι. Θα είναι λάθος να τα φορτώσουμε λοιπόν όλα στο παραμύθι και στην σκευωρία και στην ιστορία λάσπης. Θα είναι λάθος. Διότι έτσι θα πούμε να αυτό έφταιγε μόνο, όλα τα άλλα καλώς καμωμένα. Το ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο, τεράστιο ρόλο έπαιξε στο να χάσουμε την συγκέντρωσή μας, την ισορροπία μας, η Αλεπού αυτή που ήταν στον πάγκο τα προηγούμενα χρόνια ο Αλεπουδέσκου, έλεγε μια συγκεκριμένη λέξη πάρα πολύ φιλοσοφημένος. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό το the balance που έλεγε, η ισορροπία δηλαδή, αφορούσε όλο τον οργανισμό, ισορροπία. Ισορροπία στο πώς χειρίζεται η ομάδα τα μάτς, στο πώς ο προπονητής έχει το ρόλο του, ο τεχνικός διευθυντής, ο πρόεδρος, ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, τα ραδιό, όλα. Υπήρχε ισορροπία που φέτος διασαλεύτηκε, διαταράχτηκε, καταρακώθηκε, κατακρεμνίστηκε, πείτε το όπως θέλετε. Λυπάμαι αν στενοχωρώ κάποιους που θέλουν να τα φορτώσουμε όλα εκεί, γιατί θα θυμίσω, εγώ το είπα και χθες και γίνομαι ίσως λίγο δυσάρεστος, αλλά όταν ήρθε ο Γαύρος για να παίξουμε στην κανονική σεζόν εδώ, που δεν υπήρχαμε μες στο γήπεδο, δεν είχαν προκύψει ακόμα ούτε υποβιβασμοί, ούτε ΕΕΑ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Άρα πρέπει να δούμε και εμείς τι δεν κάναμε σωστά. Τώρα πέρα από αυτό, το ερώτημα που κυκλοφορούσε μετά το βράδυ της Κυριακής ήταν, τώρα μήπως θα μείνει ο προπονητής? Εγώ θα πω και πάλι ότι τις παρούσεις δεν είναι. Αύριο παίζουμε τελικό. Και φέτος ειδικά η ομάδα στα μάτς που έπρεπε, στα περισσότερα ντέρμπι, ήταν απούσα. Μακάρι το πρόσωπο που δείξαμε, το πρόσωπο της παθιασμένης ομάδας, της ομάδας με νεύρο, της ομάδας που θύμισε τον περσινό ΠΑΟΚ που δείξαμε στο Καραϊσκάκης προχθές, να το δείξουν και μέσα στο ΆΚΑ. Εκεί που γλεντήσαμε δύο φορές σε τελικό κυπέλου, που τους πήραμε άπειρα μάτς, που έχουμε πάρει το κολάι, εκεί που πρέπει η ομάδα να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι, να πάει αύριο με Ολλανδό διαιτητή, να πάρει το μάτς με απουσίες. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Σφιντέρσκι, δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Ίγκας, όταν θα είναι έτοιμος. Έχω όμως Μιχάη, έχω Μιχαηλίδη, τα είδατε τα πιτσιρίκια μας? Τα είδατε? Μία πληροφορία αναφέρει ότι ο σπουδαίος Άγχελ Κρέσπο, τον λατρεύω και τον υπεραγαπώ τον Κρέσπο, ο δεν θα γίνω ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο, ο θα πουλήσω ελάχιστες φανέλες στην μπουτίκ, γιατί έχω αντιεμπορική φάτσα, γιατί δεν είμαι η φιρμάρα, γιατί δεν είμαι το είδωλο, το ίνδαλμα, ο πολυτιμότατος, αυτή η ήρεμη δύναμη
το γρανάζι αυτό, η βίδα που βγήκε από τη μηχανή και μπλοκάρισε όλο το σύστημα, ο τόσο σημαντικός λοιπόν Κρέσπο, τι έκανε στο ημίχρονο? Έπιασε, λέει, γιατί το ήξερε, το είδαν ότι ο Ίγκασον δεν μπορεί και θα μπει ο Μιχάη, και τον έκανε τουρμπίνα. Έτσι έμαθα. Τον έκανε τούρμπο. Τον έπιασε, του έβαλε φωτιά στις φτέρνες. Του έβαλε τουρμπίνες στα πόδια. Του έβαλε φλόγες στην καρδιά και στην ψυχή. Τον έκανε τούρμπο, τον έκανε με τα λόγια του ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο που το έχω πει κι άλλη φορά. Ούτε καν του φαίνεται του Κρέσπο. Ούτε καν. Κι όμως σας θυμίζω ποιος, αυτός 0-1, ποιος είναι αυτός που ξεσήκωσε και γύρισε το μάτς, ξεσήκωσε τον κόσμο και την ομάδα σε αυτό το φοβερό μάτς κυπέλου με τον Πανιόνιο μέσα στην Τούμπα πέρσι, το θυμάστε, που εκεί κρίθηκε το ντάμπλ στην ουσία, γιατί ήμασταν αποκλεισμένοι κάποια στιγμή, που το γυρίσαμε το μάτς με μια επική ανατροπή. Το θυμάστε ποιος γύρισε στον κόσμο και έκανε έτσι τα χέρια και αυτά και ξύπνησε όλη την ομάδα, και μετά ήρθαμε και με το πέναλτι του Βιερίνε, με την ανατροπή, με τον γκολ του Σφιντέρσκι, με έτσι πως είχαμε πάρει εκείνο το μάτς. Το θυμάστε? Λέω λοιπόν, εκεί είναι και η πολύτιμη συνεισφορά ανθρώπων στην ομάδα, που βλέπετε ο Κρέσπο τώρα έχει να παίξει 5,5 μήνες, ξεχάσαμε τη φάτσα του. Το δείχνει χθες κάποια στιγμή στον πάγκο, με χέτι το μαλλί το έχει μακρύνει, λέω το καπέλο πάει μαζί με το μαλλί, μήπως είναι από αυτά που βγαίνουν στις αποκριές που είναι καπέλο μαζί με μαλλί που βγαίνει, είναι ένα πράγμα προκάτ, σαν να γίνεται τα γυαλιά που έχουν και μύτη και μουστάκι, λέω μήπως είναι τέτοιο. Ο Κρέσπο παρακολουθούσε, τον έφτιαξε τόσο άσχημα, το γιγάντωσε το Μιχάη, και μπήκε ο Μιχάη στο δεύτερο και ήταν απολαυστικός. Δεν μιλάω μόνο για τον γκολ. Δεν πέρασε μυγάκι, σκνήπα. Και βέβαια, για να τα λέμε όλα, γιατί είπαμε, ο προπονητής έκανε αυτό που έπρεπε, το κουτσάρισμά του προχθές, έτσι, να είμαστε έτοιμοι. Αλλά όλο το χρόνο εξαφανισμένο το Μιχάη, θαμμένος, δεν υπήρχε. Όπως και οι πιτσιρικάδες. Μην ακούω τώρα αυτό, δηλαδή από τους υπερασπιστές του Φερέιρα. Είδες, βάζει τους νέους. Ποιους νέους βάζει? Τους είχε θαμμένους όλο τον χρόνο. Εξαφανισμένους. Αν δεν υπήρχαν οι τραυματισμοί, αν δεν έριχνε τις ζαριές σου στο τέλος, αυτό λέγεται μεθοδευμένοι, προγραμματισμένοι. Αυτό λέγεται λελογικευμένη χρησιμοποίηση μετά από πρόγραμμα. Σταδιακή ενσωμάτωση. Σοβαρά μιλάμε τώρα, ρε παιδιά? Ναι, αυτός η ιστορία θα γράψει ότι αυτός τους έβαλε. Είτε μείνει είτε φύγει, βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι πώς τους έβαλε. Πού ήταν ο Μιχάη όλο τον χρόνο? Πού ήταν ο Μιχαηλίδης αυτή, η Τζόλης? Ούτε καν τους έβλεπε. Διότι αν τους έβλεπε, σε μάτς που πήραμε εύκολα ή σε μάτς κυπέλου μέσα στη χρονιά, θα έλεγε έλα εδώ Τζόλη, μπες. Έλα εδώ Μιχαηλίδη, έλα εδώ Μιχάη, έλα εδώ Λάμπρου, έλα εδώ Τσιγκάρα. Σιγά σιγά, έτσι. Τώρα, ζαριά, ζαριά, αλλά άντε, άντε όλοι, άντε Γιούρια, έτσι. Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή, δεν μου μοιάζει σαν μια προγραμματισμένη, σαν μια στρατηγική δική του, ότι ενσωματώνω τα νέα παιδιά. Έτσι έχω εγώ την εντύπωση. Τώρα μπορεί να διαφωνούμε, να πεις, όχι φίλε, κάνεις λάθος. Ναι. Αυτό σου έβαλε. Βεβαίως, αυτό σου έβαλε. Ναι, ναι, εντάξει. Επίσης, άλλος τους ετοίμασε, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, ναι, ωραία, αυτός σε έβαλε, αλλά δεν τους έφτιαξε αυτός. Αλλού έμαθαν. Άλλος είναι αυτός ο οποίος τους έχει έτσι. Άλλος τους ετοίμασε. Δεν τους ετοίμασε αυτός. Ο Παύλος μαζί με τον Μύρο ετοίμασαν αυτό που βλέπετε. Στο Μιχάη, όχι, γιατί ο Μιχάη ήρθε από τον Πανετολικό. Όμως στο Μιχαηλίδη, στο Τζόλι, στο Τζιγκάρα και στους υπόλοιπους που έρχονται, άλλος έχει κάνει τη δουλειά. Θα μου πεις, Κωστάκη, ωραία τα λες, αλλά αν δεν τους έβαζε αυτός. Βέβαια, σωστό, εντάξει. Αυτό το πιστώνεται. Τους έβαλε, απλά τους έβαλε.
Αυτό άμα. Μα τι να κάνει κιόλα, μείναμε από παίκτες στο τέλος. Για τραυματισμούς, για το ένα και το άλλο. Τώρα, αύριο ο ΆΚΑ αυτό. Μετά τις 19 το βράδυ, που θα τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας, ό,τι θέλετε να πούμε. Για προπονητές. Για τον Γκαρσία, για τον Μπόλωνη, για τον Λουτσέσκου, για τον. Για τον Ίβιτς, για τους παίκτες που θα έρθουν, για ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Τώρα, αύριο έχουμε μάτς. Και ελπίζουμε αύριο να δούμε και πάλι τον ΠΑΟΚ του Καραϊσκάκης. Να μην δούμε τον ΠΑΟΚ που είδαμε με τον Όφη, με την ΑΕΧ και με τον Βάζελο. Να μην δούμε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω το κίνητρο να μην ήταν μόνο το να σπάσω το αίτητο, ο εγωισμός των παιχτών, ότι εγώ μόνο θα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί κάπου το 60 το είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός, αίτητος. Μόνο εμένα θα αναφέρει ιστορία, η σύγχρονη ιστορία, θα αναφέρει ότι πήρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αίτητο πρωτάθλημα. Ελπίζω να μην ήταν μόνο αυτό το κίνητρο που τους έβαλε φωτιά στην ψυχή. Ελπίζω η επιστροφή των 7 βαθμών, η αποκατάσταση της κατάφορης αδικίας, η κατάρρευση της σκευωρίας, και το αυτό το οποίο αποφάσισε το ΚΑΣ, αυτό να ήταν που τους έβαλε πάλι φωτιά στα πόδια και είδαμε επιτέλους πάλι τον Μπίσεσβαρ να τρέχει. Εγώ δεν λέω ότι ήταν ο Μπίσεσβαρ του Άγιαξ, αλλά έτρεξε, πάλεψε, μόχθησε, μοίρασε, σούταρ, ήταν μέσα. Έβγαλε ένα, μια πάσα, βάλε, πάρε, βάλε στο Γιαννούλη, ήταν μέσα, πάρ, ξανά, νάτος, γύρισε. Δεν είναι ο Τζον Κάρικτον, δεν είναι ο, έφυγε ο... Ο Σωσίας γύρισε πίσω εκεί που ήταν, ήρθε ο κανονικός Μπίσεσβαρ. Πριν φύγω στο διάλειμμα. Ζωσέ Μαωρίσιο. Δεν ξέρω αν θα μείνεις. Μπορώ να σου πω όμως με βεβαιότητα κάτι. Αν φύγεις, πέρα από τα double, πέρα από τα ήττα πρωταθλήματα, πέρα από τα κύπελα στα οποία είχες καθοριστική συνεισφορά, θα θυμόμαστε αυτή την τεράστια εμφάνισή σου μέσα στο Καραϊσκάκης. Είσαι μάγκας, σε παραδέχομαι, γουστάρω πάρα πολύ γιατί έδειξες με τη συμπεριφορά σου ότι σέβεσαι το σύλλογο, σέβεσαι τη φανέλα που φοράς, δεν σκέφτηκες, δεν υπολόγισες ούτε κόπωση, ούτε κούραση, ούτε τραυματισμό, ούτε τίποτα. Ούτε φυλάω τα πόδια μου γιατί μπορεί να φύγω σε λίγες μέρες. Αν λοιπόν φύγεις, μας αφήνεις πρίκα, μας αφήνεις παρακαταθήκη μέσα στο μυαλό μας αυτό το απίστευτο παιχνίδι που κάνεις μέσα στο Καραϊσκάκι. Που πρέπει να κάλυψες κάθε σπιθαμή του γηπέδου, που έφεγες ξύλο, που μοίρασες πού με κερασάκι την τόσο απλή αλλά αριστουργηματική κίνηση, την πάσα που βγάζεις στο Ροντρίγκο, που παρεπιπτόντος, και επειδή τα λέμε όλα, έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι ο Ροντρίγκο Σόουζα. Ο Ροντρίγκο Σοάρες. Στο Καραϊσκάκης. Αυτός βγάζει και τη σέντρα στο κεφάλι του Μιχάλη, αλλά γενικά η συμπεριφορά του ήταν εξαιρετική. Έχω πει κι άλλη φορά και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν έχουμε ούτε αιμονές, ούτε εμπάθεια με παίχτες. Αυτό είναι επειδή τον κατηγορούσα. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να μην παίζει για να λέω εγώ είδατε που σας τα έλεγα. Όχι. Θέλουμε οι παίκτες που δεν παίζουν και δεν αποδίδουν να βγαίνουν και να μας εκθέτουν. Να βγαίνουν και να λέμε νάτος. Μάγκας! Μπήκε και έπαιξε και μας γέψευσε. Να μπαίνουν τα πιτσιρίκια και να δείχνουν ότι τι, θα καώ, δεν είμαι έτοιμος. Τους είδατε? Τους είδατε? Αυτά λέω εγώ, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμούλες. Σήμερα κληρώνουμε κρεατάρες τσιτσί μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, από το κρεοπωλείο, από το υπέροχο, το κορυφαιότερο κρεοπωλείο στην πόλη, Μενελάου 29, Μιχάλης κρεοπωλείο στον Εύωσμο. Μία σακουλάρα κρέατα δίνουμε σήμερα από το συγκεκριμένο κρεοπωλείο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222 εσείς που δεν μπορείτε μέσα από το σταθερό ή δεν θέλετε και μπαίνετε κι εσείς στην κλήρωση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, θυμίζω το υπέροχο κοφίνι στον Εύωσμο
Κάθε τρίτη live σήμερα έχει live υπέροχο εστιατόριο για γάμους, για βαφτίσεις, με τις αποστάσεις, με το πρωτόκολλο ασφάλειας, με το σεφ Γιάννη Φιντάνη να φτιάχνει εξαιρετικά πράγματα. Πεντανόστιμα το κοφίνι 231-6011-333 εκεί στον Εύωσμο στην 25η Μαρτίου. Το κοφίνι στο πιάτο τα πάντα σου δίνει με χειροποίητα πράγματα εκλεκτά. Όσοι πήγαν έμειναν ενθουσιασμένοι. Αύριο θα δώσουμε τραπέζι από το κοφίνι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Θέλω έτσι με μπόλικο έκο. Φέτος δεν θα έχει πανηγύρια, όπως είδατε, λόγω του ιού, λόγω της πανδημίας. Αλλά εμείς θα κάνουμε την εκπομπή πανηγύρι το πρωί, να ξέρετε. Γεια σου Βασιλάκη Σαλέα. Μιχάο, Μιχάης, Μιχάη. Το ρήμα. Έρχομαι στις γραμμές. Δώσε! Ο πρόεδρος κοινότας, νότας. Να έρθει στο γραφείο. Α! Δώσε! Δώσε μας! Δώσε μας ρυθμό! Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Θυμίζω ότι το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη άνοιξε και πάλι τις πύλες του με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, με ειδικό κλιματισμό που ανανεώνει τον αέρα, με ανοιχτούς χώρους υπαίθριους, με απόλυτη ασφάλεια και για εσάς τους καπνιστές, με ωράριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, για όποιον θέλει, για όποιον γουστάρει, για όποιον αγαπάει Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς, αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Ναι. Γεια σας. Έλα Κωστή. Σε βρίζουν όλοι να ξέρεις. Κουστάρω. Και οι τέσσερις. Κάτσε, περίμενε να κάνω λίγο κάτι. Μέχρι πόσες γραμμές μπορούν να βγουν στον αέρα. Ναι. Δύο, ναι, μ' ακούτε. Δύο, κάτσε να δω άλλον ένα, περίμενε. Άλλος, μ' ακούτε κι εσείς. Έλα Κωστή, λέγες. Τρεις. Μιλήστε μεταξύ σας. Περίμενε να βγάλω και τον τέταρτο. Ναι! Αυτός έπεσε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Λοιπόν, Γιώργο, έλα, πάμε. Πειραματίζομαι να δω. Τους φάγαμε όλους. Για πες. Κάθισα μέχρι μια στιγμή χθες το βράδυ. Ναι. Για να παρακολουθήσω και τα λοιπά. Το Θωμαίδη. Ναι. Ακριβώς. Και σκέφτομαι, γυρίζω και λέω. Η κυβέρνηση. Ένας άνθρωπος από την κυβέρνηση. Ένας πολιτικός. Ένας λιμενάτης. Αυτά τα οποία άκουγε χθες. Μία παρέμβαση δεν έκανε. Πού να κάνω, τι να κάνω. Ο άνθρωπος είπε τέρατα, είπε τέρατα. Είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πλοίο, έτσι. Να το πούμε έτσι απλά. Είπε, φοβάμαι θα είμαι. Κατάστησε. Ναι. Κωστή, αυτό το πλοίο να ήταν του Ιβάνου Σαββίδη. Θα το είχαν διαλύσει με κατσαβίδια, με βιδολόγους. Θα το είχαν κάνει φτερό και πούπουλο. Φτερό και πούπουλο. Γυρίζει και λέει ο άνθρωπος, θα με καθαρίσουν και μετά θα καθαρίσουν και έναν του λιμενικού. Και δεν επεμβαίνει κανένας εισαγγελέας, δεν γύρισε, τι λες ρε άνθρωπέ μου. Μούγκα, δηλαδή, μούγκα στη Στρούγκα. Κρίμα γιατί ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι δεν είναι ένα μεγάλο κόμμα, να μην επεμβαίνει κανένας πολιτικός της, κανένας βουλευτής της, να πει τέτοια τρομοκρατία, τι φοβούνται ρε παιδιά. Ομερτά, μουγκοί όλοι, τι φοβούνται, απλά κάνεις, τι φοβούνται. Τι φοβούνται, ότι θα περάσουν απέναντι με το βαρκάρι. Κέρμα και βαρκάρις. Και έρχεται μετά ο Κοντός, δεν λέω όνομα, ο Κοντός. Και γυρίζει και λέει. Περιμένοντας το Κοντό, δεν λέει. Ναι. Το θεατρικό. Ναι. Ναι. Από του χρόνου θα φερεθούν οι μείον 7. Εγώ, κυρία Σαββίδη μου, όποτε θα παίζει η ομάδα μας με την ομάδα αυτού του Κοντού, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάθε γκολ που θα βάζουμε, θα λέτε θα έχετε 20.000 ευρώ.
κάθε γκολ που θα βάζει δεν θα ανεβαίνει. Ξεφτυλίσει αυτή την ομάδα. Αυτή την ομάδα θέλω να την ξεφτυλίσει από τη νέα σεζόν. Διότι ο άνθρωπος λέει πάρα πολλά εις βάρος μας, εις βάρος της αγαπημένης μας ομάδας. Τι έχει πάθει, δεν μπορώ να καταλάβω αυτός. Κάποιος τον έχει κάνει κάτι. Φιλιά πολλά, γεια σου Γιώργα. Έγινε 4-16, ευχαριστώ. Κάτσε, πρέπει να σε βάλω. 4-16, έγινε Γιώργο. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα. Αυτά είναι. Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Δώσε πόνο. Μεγάλες στιγμές. Τεράστιες. Με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Με όλα. Δεν μας πέφτει καλά. Με τίποτα. Με τίποτα, φίλε. Και δεν καταλαβαίνετε κυριολεκτικά. Τι? Και μεταφορικά. Τι δεν καταλαβαίνετε. Πέρσι με μείον 2 μετά τη χαρτοτενία πρωταθλητής, ταμπλούχος, αίτητος. Φέτος, μετά τον Ιανουάριο, με μείον 7 να με κυνηγάτε, το 93 σας έσπασα το αίτητο. Έτσι. Υπάρχουν δύο φοβερά μηνύματα. Υπάρχουν δύο φοβερά μηνύματα στον τοίχο. Το ένα λέει, με το που χάσανε το αίτητο, απαγορεύσανε και κόψανε τα πανηγύρια. Φανταστικό, φανταστικό. Θέλω να δω μια στιγμή, να δω λίγο, θέλω να πω και το όνομα, έτσι, για να μην το, να μην το αδικήσω, το φίλο μας που το έστειλε. Λοιπόν, περίμενε, νάτος. Ο Μιλτιάδης Παπαδόπουλος, με το που έχασαν το αίτητο, κόψανε και τα πανηγύρια. Και υπάρχει άλλο επίσης εμπνευσμένο, ο Δημήτρης Καραμιδάκης. Τι θέση παίζει ο Μιχάη? Center back, αλλά και κρυφό 9. Από το μικρό του όνομα, 9 Μιχάη. Σαν 9 βγήκε εκεί. 9 Μιχάη. Και 10 άμα θέλετε. Για πες λοιπόν. Θέτε, για και πες. Θέτε και του χρόνου. Θέτε, τι θέτε, τι θέτε. Τι θέτε, ό,τι θέτε. Θα μνημονεύεται η κεφαλιά του Μιχάη. Θα μνημονεύεται και 50 χρόνια μετά. Σας το υπογράφω. Λοιπόν, πόσα χρόνια έτσι ήταν το 6-1 στις ΣΕΡΕΣ. Ακριβώς. Πλάσια θα είναι αυτή ακριβώς η κεφαλιά του Μιχάη. Να σας πω κάτι απλό. Του Βάζελου 60, το 63-65, το αίτητο. Πόσα χρόνια το μνημονεύαμε όλοι. Που λέγαμε ποια ομάδα είχε πάρει, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τότε. Λοιπόν, πώς θα μνημονεύουν το δικό μας πέρσι για 50 χρόνια. Γιατί να ξαναπάρει ομάδα αίτητο πρωτάθλημα, πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά. Φέτος αυτή λοιπόν. Μα και να βρεθεί στο 93 θα το σπάσω. Θα πάω εκεί λοιπόν, εγώ, θα υπάρχει ο 9, εγώ, ο 10. Έτσι, στο 93 θα το σπάσω μέσα στο σπίτι τους. Και θα έχω ακόμη ένα εξοχικό. Φιλιά πολλά, ζούμπου σου λέμε. Λοιπόν, περίμενε. Έλα. Περίμενε, ναι. Έχω και μια ιστορία. Έτσι, πάμε, λόγω πάμε. Δουλειάς, λόγω δουλειάς κατεβαίνω Αθήνα. Ναι. Ήμουν την Παρασκευή το βράδυ, έτσι. Πιάνω έναν Βάζελο, του λέω καλά δεν τρέπεσαι λίγο? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είχανε κομμήνει, λέει, δεν μπορούσαμε. Ναι. Εχθές το βράδυ μπαίνω μέσα πάλι στην ίδια εταιρεία, ναι, με τέρμα τη μουσική, με τέρμα τον Δημάκη. Ναι. Το έτσι το κάνουμε. Και με κοιτάει, το έτσι το κάνουμε και ναι, με κοιτάει. Του λέω, κατάλαβες πως γίνεται. Έτσι θα το φτιάξεις. Εντάξει. Από εδώ και πέρα. Το παλέψανε κι αυτοί. Ζούμου σου, αδερφέ. Φιλιά. Φιλιά, 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 φιλιά. Το παλέψανε κι αυτοί, δεν έχουμε παράπονο. Τους φάξανε. Στο μεταξύ του μας. Πάμε εδώ. Ναι! Έλα, Στελάρα μου! Έλα, Κουστή, καλημέρα. Σας έβγαλα Κουστή πριν όλους μαζί, θα σας βγάζω όλους μαζί, έτσι να γίνετε μου χαμπέτη. Έλα, Στελάρα μου, έλα. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να προσπαθούν να μας αποδείξουν ότι δεν τους πείραξε, ρε φίλε. Α, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν έγινε κάτι. Το ανέκδοτο, ναι, το ανέκδοτο το ξέρεις που άλλος τα βγάζει, ξαναβάζει μέσα και λέει δεν πάθαμε τίποτα. Καλά που δεν πάθαμε και τίποτα. Ίδιο πράγμα είναι. Φίλε, προσπαθούν να δείξουν ότι δεν τους πήρα εξαιμένοι το ακριβώς αντίθετο. Τρελάθηκαν, θέλω να σου πω. Φαίνεται την αντίδραση. Να αδικηθήκαμε, να κάναμε. Εγώ το ξαναλέω. Το πανηγύρι μας δεν είναι. Δεν έγινε και κάτι. Ξέρουμε, άλλος το πήρε το πρωτάθλημα. Βεβαίως, ναι. Ούτε απλά το ότι σας χαλάς, ειδικά εσάς που σας χαλάσαμε το πάρτι
και σας χαλάσαμε στο τέλος το γλυκό. Τεράστια ειδονή. Σκέφτομαι πολλές δυσύλλαβες λέξεις. Όπως χαρά, τρέλα, τάβλα, γιατί στην τάβλα τα βάζεις τα φαγητά για το γλέντι. Ναι ρε φίλε. Κωστή, εμείς ειδικά που έχουμε μαγαζιά και είμαστε εύκολο στόχος και μας βρίσκουν όπου δεν θέλουν. Μας τα είχαν κάνει κουρούμπρα, κάτι γιοργάκηδες, κάτι γιαννάκηδες. Τώρα έχουν εξαφανιστεί, είχαν να φανούν κανένα χρόνο. Είχαν βγάλει φωνή και περνούσαν. Τώρα ξανά να βρω την ησυχία μου, το καλοκαίρι τελείωσε. Ούτε να φάτε θέλω κουφάλες για σου, γιατί δεν ξέρετε τίποτα. Μας τα είχατε κάνει κουρούμπαλα, τώρα εξαφανίστηκαν, αυτό ήτανε. Νομίζω ότι και η έκφραση τσουρέκια είναι από τις αγαπημένες. Ναι. Κατάλαβες. Δεν είναι φοβερό, φίλε. Τα έχεις κάνει τσουρέκια. Ναι, ρε φίλε. Αύριο φίλε, αύριο. Θέλουμε μια ανάλογη συνέχεια, μια ανάλογη εμφάνιση, να έχει διάρκεια και μετά να ανασυγκροτηθεί η ομάδα, να αρχίσουν να επιστρέφουν οι δραματίες, να κάνουν μια σοβαρή προετοιμασία. Ναι. Πραγματικά δεν με νοιάζει φίλε ποιος θα είναι ο προπονητής, γιατί πιστεύω θα επιλέξουν τον καλύτερο. Αυτή στην ομάδα ξέρουν ποιος θα είναι ο καλύτερος. Μια γεμάτη χρονιά με προβλήματα, με πολλούς τραυματισμούς. Έχει ελαφρυντικά, έχει επιβαρυντικά ο προπονητής. Έχει πολλά πράγματα. Έχει. Και απλά είχαμε πει ένα πράγμα. Κατάφερε και το γύρισε. Ναι. Μπορείς να πατήσεις αύριο μια σούπερ εμφάνιση και να το γυρίσεις και να πεις ότι εγώ μπορώ. Δείξ' το μας. Ναι, φυσικά. Γιατί εγώ είδα και με τους παίκτες λίγο άλλαξε το κλίμα. Εκείνο το γελίο που είχα ρίξει που δεν πανηγύρισαν στον Όφη, ο οποίος βάλουμε το Λιμιό, και το κλίμα που είδα χθες στην ομάδα. Το είδα, πιστεύω και όλος ο κόσμος, δεν το είδα μόνο εγώ. Δεν είμαι εγώ ο ξύπνιος. Ναι. Έτσι, είδα ότι κάτι άλλαξε και στους πανηγυρισμούς και στο. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο για αυτό το παιχνίδι. Μου είπε κάποιος, ξέρεις γιατί παίξανε έτσι προχθές. Λέω, επειδή έφυγε αυτό το πράγμα με την τιμωρία. Όχι, ρε. Λέω, γιατί. Επειδή τους είπε, λέει, ότι θα πάρουν άλλο προπονητή. Λέω, το ξέρεις. Όχι, λέει, υπόθεση κάνω. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει με τον προπονητή, αλήθεια. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα κρυθεί ο προπονητής από ένα μάτς μόνο. Εννοείται. Δηλαδή, αρκεί ένα καλό μάτς ή αρκεί ένα κακό μάτς, αντίστοιχα θα έλεγα εγώ, για να διώξει ή να κρατήσει κάποιον. Θα το δουν σε γενική εικόνα τι έκανε η ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Πού έφταιξε ο προπονητής, γιατί δεν φταίει παντού και μόνο αυτός. Τι μερίδιο ευθύνης είχε. Όταν ο άλλος δεν πρέπει να κερδίσει μια μονομαχία, ένας με ένα δεύτερο προπονητής. Ναι. Τι παρουσίασε, αν αυτό που έδειξε, αν τον θεωρούν. Ένα είναι το ερώτημα, Στέλιο. Τον θεωρούν ικανό αυτόν? Έχει τις δυνατότητες, έχει το μέταλλο, έχει το χαρακτήρα, έχει, ξέρω εγώ, την φλόγα, έχει όλα αυτά για να χτίσει τη νέα ομάδα. Τον θεωρούν αυτόν ικανό? Μας έδειξε πράγματα για να πούμε ότι ρε εσύ, αυτός είναι. Ή θα πούνε ότι, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει κάποιος άλλος. Ότι εσύ δεν το γυρίζεις, δεν το σώζεις. Έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα. Πάντως, άμα σκεφτείς, δηλαδή, ότι όλη η ομάδα επηρεάστηκε, και αυτό φάνηκε τώρα μετά την απόφαση, πόσο διαφορετική παρουσιάστηκε και πώς είχε παρουσιάσει στο πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει με τον Βόλο, ότι ναι. Από εκεί και μετά. Είναι 20 σκέψη τώρα εσένα να σε πλακώσει ένα στις μηνύσεις, στις αγωγές και κάθε μέρα να μην έχεις εκπομπή 8 με 10, να έχεις εκπομπή μόνο το μεσημέρι, το 2 με 3. Ναι. Και κάθε μέρα μέχρι τις 11-12 η ώρα να είσαι στα δικαστήρια. Και να έχεις 2 ώρα μόνο αυτό, να σου λένε, να σου λένε ότι κλείνει το ραδιόφωνο. Δεν θα εκπέμπει, ναι. Κεραία, δεν θα έχει σήμα. Ναι, για αυτά που είπες εσύ θα κλείσει το ραδιόφωνο και τους παίρνεις το λαιμό σου και τους κάνεις και τους. Με τι κέφι θα κάνεις εκπομπή, ρε φίλε? Απλά. Επειδή θέλω να τα λέμε όλα, οι χάλια εμφανίσεις φέτος, ειδικά στα ντέρμπι που χάσαμε σχεδόν όλα τα ντέρμπι, έτσι, δεν οφείλονται μόνο εκεί. Είπαμε σίγουρα, έτσι, δηλαδή, ένας με έναν. Όπως είναι λάθος να τα φορτώσουμε όλα στον προπονητή ή να τα φορτώσουμε όλα στους παίκτες, είναι λάθος, θεωρώ εγώ προσωπικά, να πούμε ότι για την σκευωρία. Όλα οφείλονται εκεί. Ένα μεγάλο μέρος, ναι, αλλά και πριν από εκεί, ακόμα και η ομάδα όταν ήταν πρώτη, βλέπαμε ότι με μια κεκτημένη περισσότερο πηγαίνει από το προηγούμενο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν, έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Ότι θα είναι λάθος να πούμε ότι φταίει μόνο αυτό. Έτσι δεν θα διορθώσουμε αυτά που πρέπει. Τα λάθη. Μα είπαμε, η μισή λύση του προβλήματος είναι όταν παραδέξεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Άμα δεν παραδέξεις ότι υπάρχει πρόβλημα, τι θα λύσεις?
Όχι, επειδή βλέπω από πολλούς μία διάθεση ότι μόνο αυτό έφταιγε. Μα παιδιά, άμα αποφασίσουμε αυτό, τότε δεν πειράζουμε τίποτα. Κρατάμε όλους τους παίκτες τους ίδιους, κρατάμε τον ίδιο προπονητή. Κάνουμε ό,τι κάναμε και πέρσι, με λίγα λόγια. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Αν είναι φρόνιμο, όπως λέγανε οι παλιοί, να το δούμε. Το ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο, έπαιξε, ρε παιδιά, το είδατε προχθές. Δηλαδή αυτός ο Μπίσης Βαρίνο ο ίδιος. Τον κάτι είδατε. Πήγε να κάνει, προχθές κάτι πήγε να κάνει. Αυτό λέω, είναι ο ίδιος με αυτό που βλέπαμε τόσους μήνες. Τόσο ήταν καταρακωμένος τελείως αυτός και όλη η ομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ρε παιδιά. Φαινότανε. Ας, θα δούμε τώρα. Αύριο που σε πρώτη φάση. Κάτι σήμερα. Κληρώνω τσιτσί, φίλε, κρέατα. 283. Έγινε στελάρα. Έγινε 25 σήμερα, φίλε. Γεια, γεια. Θα τα πούμε. Σε χαιρετώ. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο Στράτο. Καλώ τον. Λοιπόν, εμένα θα με βάλει και το άλλο δώρο τη εκπομπή. Ναι. Τεράστιο. Το δεύτερο. Ναι. Για βε. Δεν ξέρω. Ποιο είναι το δεύτερο δώρο τη εκπομπή. Αυτό 0-1. Ωραία, αυτό θέλω λοιπόν. Γόρι μου, σε ευχαριστώ για την πάσα, φίλε. Κάθετη. Ήτανε κάθε τετάρτη με τον τερματοφύλακα πεσμένο, φίλε. Δεν είναι πιο ωραίο το αυτός 0-1. Ποιος? Αυτός 0-1. Αυτό είναι δικό μας. Είναι, θα παραπέμπει πάντα στο ότι τους έσπασα το αίτητο. Εγώ θυμάμαι το αυτός 1-0 με την Ελένη και με τον Μανώλη στο παλιό ραδιόφωνο. Το άκουγα live εκείνη την ώρα. Έλα, άκου. Κάθε φορά που κάνετε σεξ δίνετε μάχη για να έχετε οργασμό. Γιατί? Εδώ μας λέει ανάποδα πράγματα, λένε η έρευνα. Και δίνουμε μάχη. Για τους άντρες λέει το θέμα είναι εγκεφαλικό, ενώ για τις γυναίκες έχουν να κάνουν με τη στάση και την ανατομία. Μάλιστα. Ακούς τι λέει. Μάλιστα. Δεν είναι εγκεφαλικό για τις γυναίκες ο οργασμός, εγκεφαλικό είναι για τον άντρα. Τι λες, είναι μόνο ανάλογα είναι εγκεφαλικό για τη γυναίκα. Σε τι στάση θα σας βρει, λέει, είναι ανάλογα. Ποιος είναι αυτός που τα γράφει αυτά, ποιος μισογύνης λέει ότι εμείς δεν είμαστε εγκεφαλικές στο σεξ. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα να ξέρεις ότι παραλίγο να με σκοτώσεις, αλήθεια σου λέω. Φίλε. Φίλε, έπινα χυμό, ο οποίος μου βγήκε όλος από τη μύτη, φίλε, πραγματικά κόντυψα να σκάσω. Στρατό, θέλω να σου πω ένα μικρό ντεσού παρασκήνιο. Μόλις έχω μπει, είναι 7 και 5, στο ραδιόφωνο στον Αρένα είχες έρθει όταν ήταν στην Τζαλουχίδη, ο Αρένα. Όχι. Μεσολαβούν, θα σου πω, είναι το στούντιο, ένας χώρος δημοσιογράφων, δεύτερος χώρο δημοσιογράφων, δηλαδή δύο δωμάτια μεγάλα και στο πίσω-πίσω η πόρτα της εισόδου. Θέλω να σου πω ότι με το αυτός 1-0 έχω κάνει και άλμα, δηλαδή κουβαλάω το λάπτοπ, έχω τις τσάντες, είμαι με τα μπουφάν αυτά, κάνω και άλμα, δηλαδή με τα χέρια να κατεβαίνουν. Επιτόπια κίνηση, άλμα, πώς πανηγυρίζει ο Ρονάλντο όταν κάνει αυτό την κίνηση με τα ανοιχτά τα πόδια. Σηκώνομαι στον αέρα και λέω αυτός 1-0! Σου παρουσιάζω και. Έβαλες και τα χέρια να κάνεις αράου και όλες για να. Κανονικά, εννοείται και χωρίς χέρι αυτό και στον αέρα όταν το λέω εδώ κάνω αυτό ήταν να μην δεν γίνεται. Αλλιώς έχει μισή χαρά. Λοιπόν, εγώ πάμε τώρα. Πάμε τώρα στα σημαντικά. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Ξέρεις ότι εγώ δεν μένω Θεσσαλονίκη. Ναι. Είσαι Λαμία, Λάρισα, πού είσαι, κάπου τώρα εκεί. Είμαι στη Λάρισα. Τώρα είμαι Λάρισα. Όταν έρθει Θεσσαλονίκη, Στράτο, ναι. Θα έρθει να με βρει. Εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί έχουμε πολύ καιρό να ανταμώσουμε. Είχα πει ότι ήθελα να ανέβω στα γενέθλιά σου, αλλά είχα θέματα σοβαρά, ναι, εκείνη την περίοδο. Θυμάσαι. Ναι, ναι. Έκανε εκείνη την τέτοια. Στον όμιλο που κάναμε τα 20 χρόνια τη εκπομπή. Ήθελα να ανέβω, αλλά είχα θέματα και δεν μπορούσα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Για πες. Κόλλησα, έχασα τον ιρμό μου τώρα. Ναι, ποδοσφαιρικά λοιπόν λέγαμε. Α, ναι, ναι, ναι. Επειδή εδώ που μένω έχει, ξέρεις ότι η Λάρισα δεν είναι πλέον τίποτα άλλο εκτός από Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει. Καλά. Αφού λοιπόν, φρόντισε ο. Μαζί με τη Λαμία είναι οι πιο γαυροκρατούμενες περιοχές στην Ελλάδα. Στη Στερεά, ναι. Και από τον Πειραιά, ναι, ναι, ναι. Ποσοστό, έτσι. Ναι. Στον Πειραιά υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν ομάδων, ξέρω εγώ, από ό,τι υπάρχει στη Λάρισα και στη Λαμία. Ναι. Οι Λάβροι εδώ αγγίζουν ποσοστά, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, Πινοσέτ, 99%, 98%. Θλιβερό. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε φίλε, ο καθένας ό,τι υποστηρίζει, ό,τι θέλει. Εντάξει. Ό,τι θέλει. Οκ, δικαίωμά τους. Ακριβώς, ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπου βγαίνεις έξω. Τα λεφτουδάκια το εκατομμύριο κοντά για το Αλκαζάρ, εντάξει, Αλέξη. Βέβαια. Βέβαια, και δεν είναι μόνο αυτά. Εντάξει, είναι και τα άλλα 500.000 τερματοφύλακας. Okay. Ο τερματοφύλακας με δύο παίχτες και να ξέρεις ότι υπάρχει σύμπλευση
των γνωστών της Ντόρας με τον Κούγια και η Λάρισα του χρόνου πάει για Ευρώπη. Αυτό έτσι, να το γνωρίζει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, βεβαίως φίλε, εσύ μου προσφέρεις κάτι και εγώ στο ανταποδίδω, αδερφέ. Έτσι. Η αχαριστία έτσι, είναι κακό πράγμα. Όταν εγώ σου έχω έτσι, δώσει ακριβώς. Και την ψυχή μου. Όταν θα, πάνε, σε κα... θα πάνε να βάλουν τώρα του χρόνου τη Λάρισα στα play. Έτσι. Να ξέρεις ότι θα πέσει πολύ χρήμα εδώ στη Λάρισα. Έτσι, τώρα, παιδιά. Έτσι, παιδιά. Όμορφα είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να προσέχει λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ που δίνει ιδανικούς. Καλά, αυτό ας το. Ας δώσει κανένα δανεικό ακόμα στον Κούγια ο Ιβάν. Ναι, ναι. Αλλά τελειώσαν. Να, να το προσέχει αυτό λίγο. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν. Εντάξει. Δηλαδή, λάθη κάνουν όλοι, έτσι. Εννοείται. Συγγνώμαστε για αυτά, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης είναι δηλαδή. Το ίδιο λάθος ξανά, ήξερε, όχι. Ήξερε εξ αρχής, αλλά φαντάζομαι ότι επαφιόταν στην καλή θέληση, ας πούμε, τον περνούσε τον Κούγια ότι μπορεί να είναι αντικειμενικός. Φίλε, στην τσίπα του άλλου βασίζεσαι. Έτσι, στην ελάχιστη αναγνώριση, ξέρω εγώ, στο μικρότερο ευχαριστώ που μπορεί να πει. Εμείς δεν είπαμε να κάτσει η Λάρισα. Δεν είπαμε να κάτσει ο Κούγιας. Καλά πλάκα κάνεις. Η Λάρισα να κάτσει να χάσει με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αλίμονο. Να λέμε τα πράγματα με τον ομάδο. Αλίμονο. Να παίξει τα παιχνίδια στα ίσα όλα. Και ξέρουμε πολύ καλά πώς ματώνουμε μέσα στο Αλκαζάρ, μέσα στο ALFC για να πάρουμε αποτέλεσμα, έτσι. Θυμάστε πέρσι τι έγινε εκεί. Έτσι. Το θυμάστε λοιπόν, τι έγινε, έτσι. Και πρόπερση που μας θερήσαν το πρωτάθλημα για... Ακριβώς. Μας θερήσαν ακριβώς. Το πρωτάθλημα για να το αφιερώσουμε στα παιδιά ακριβώς. Στα τέμπη, ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι περπατάς, ρε παιδί μου, στον δρόμο, βλέπεις Ολυμπιακούς και όταν τους λες καλημέρα, κάτι έχουν στο στόμα, ρε παιδί μου, και δεν βγαίνει φωνή, κάτι τους εμποδίζει, δηλαδή, το λαρίγκι, ρε παιδί μου, είναι μπλοκαρισμένο. Τους πνίγει, ρε παιδί μου, κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, κάτι. Ναι, ναι. Δεν το συνεχίζω παραπάνω. Όχι, όχι. Όχι, απλά υπάρχει το εξής ερώτημα. Έλα, πάμε, μπήκε το προηγούμενο. Ξέρω, το κατάλαβα. Να. Φωνάς, αγόρι μου. Αυτό, φωνάς. How much το pain. Πρόβλημα είναι... Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί και να μου απαντήσει κιόλας, γιατί είναι πολύ βαθιά στο λαρίγκι, ρε παιδί μου, αυτό και δεν βγαίνει φωνή, κατάλαβες. Ναι. Και υπάρχει, έχω ακούσει δηλαδή τα σχόλια που έχω ακούσει ναι. Για το ότι για ποιο λόγο ας πούμε ο Ολυμπιακός έχασε από τον ΠΑΟΚ, από το γεγονός ότι οι παίχτες παίζουν από τον Ιούνιο και είναι αδιάφοροι, μέχρι το γεγονός ότι δεν θέλουμε να βγει ο Μελισανίδης, λέει, στο Champions League, μέχρι και το γεγονός, πρόσεξε, μέχρι και το γεγονός ότι δεν μας ενδιαφέρει, λέει, ναι, το αίτητο. Δεν μας νοιάζει. Ναι, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε Ολυμπιακός και μας νοιάζουν, λέει, μόνο οι τίτλοι. Θέλαμε να πάμε το μάτς στο Χί για να μην σας ξεφτυλίσουμε και ότι σας κάναμε και χάρη, λέει, ότι το παίξαμε το μάτς χαλαρά για να μην σας διαφθείρουμε. Και κάτι τέτοια. Δηλαδή πραγματικά οι δικαιολογίες που ακούς, φίλε, είναι ό,τι πιο αστείο σε ανέκδοτο έχει κυκλοφορήσει. Μπορείς να γράψεις βιβλίο πραγματικά. Πόσο? Μπορείς να γράψεις βιβλίο. Πόσο πόνο, φίλε. Πολύ πόνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει για να το κλείσουμε, για να πας και σε διάλειμμα. Τι διάλειμμα, άλλους τρεις έχω περιμένουν στην πλάτη. Οχ, κατάλαβα. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα για να κλείσω λοιπόν, γιατί το τραβήξαμε πολύ. Αυτό που πρέπει να κάνει η ομάδα είναι να καταλάβει ότι έχει εξαιρετικό υλικό. Εγώ το φωνάζω, αν θυμάσαι, ήμουν ο μοναδικός που φώναζα από το Σεπτέμβριο ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού δεν μπορεί να αντέξει σε τρεις διοργανώσεις. Και για μένα να ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα το φετινό, διότι έστησε αυτό το παραμυθάκι με την ΕΕΑ και γιατί είχαμε τον κορονοϊό με 2,5 μήνες διακοπή. Αυτοί θα σκάγανε αν παίζανε σε τρεις διοργανώσεις. Ναι. Και θα ήθελα να μπορούσαμε να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπου το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα θα πεζόταν μόνο στον αγωνιστικό χώρο, το τι θα έκανε αυτός ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον προπονητή. Άκου λίγο! Τα καραγκιοζηλίκια της Ευρώπης. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό λοιπόν, ναι. Πού θα τερμάτιζε ο ΠΑΟΚ αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα ηθημένες επιτροπές και τα ναι. Και δεν συμμαζεύεται. Άρα εσύ λες τον κρατάς. Τι? Τον κρατάς. Δεν είναι δικιά μου απόφαση φίλε, ότι πει ναι. Η διοίκηση. Ναι, ναι, σωστό. Απλά να καταλάβουν και αυτοί ότι κάποια πράγματα γίνανε λάθος, ακόμα και οι παίκτες, ακόμα και ο προπονητής, έτσι όπως ήρθε με το τεχνικό team και τα λοιπά, γίνανε λάθη. Ναι, ναι. Ό,τι αποφασίσει η διοίκηση, ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης πληρώνει, ο Ιβάν Σαββίδης αποφασίζει. Ναι.
Ακόμα και αν μείνει στρατό, ακόμα και αν μείνει ο προπονητής, μάλλον όχι. Χειρότερα δεν μπορεί να τα πάει, ρε Κωστή. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα αλλάξουν πολλά στο τεχνικό επιτελείο. Δηλαδή, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, τμήμα αποκατάστασης. Θέλει το τμήμα αποκατάστασης ενίσχυση. Ήδη ο Γκαλίνοβιτς. Να ξαναρθεί ο Παπακώστας πίσω οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνει. Πρέπει να τον ξαναφέρει πίσω οπωσδήποτε. Διότι δεν μπορεί τώρα, δεν είναι τυχαίο που με τέτοιο γιατρό φίλε ήσουν κορυφαίος. Εντάξει. Πάλι και τώρα ο Πέλκας πάει Γερμανία. Ο Πέλκας για του χρόνου. Πάει ο Πέλκας. Έτσι έμαθα. Πρέπει να το διασταυρώσω για να μην σας λέω διάφορα. Έγινε στράτο μου, σε ευχαριστώ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Έγινε. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Ξέρω, άλλο είναι ο πρωταθλητής. Το λέμε εμείς, αυτό για το αίτητο, έτσι ρε παιδί μου. Για πες ρε Δίον. Θα σε πάρω την Πέμπτη να με το αφιερώσει ξανά αυτό. Τώρα ποιο θα το αφιερώσει. Ό,τι θες, εντάξει. Λοιπόν, ό,τι θες. Να μου πεις. Πιστεύω εσείς οι Παοξίδες τώρα να πήρατε λίγο να καταλάβατε πώς ακυρώνεται γκολ το οποίο είναι offside στο 90. Για να ληφθεί αυτή η καραμέλα με κάποια παλιά γκολ που. Περίμενε. Για ποια μιλάς, γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι, δεν πιστεύω να λες για τον Βαρέλα. Γκολ offside το ένα, γκολ offside το άλλο. Δεν είναι έτσι. Ακυρώνεται χωρίς να μπουν οι ιδιοκτήτες μέσα με όπλα και με. Τι, άσε τώρα, μην. Περίμενε. Για του Βαρέλα τον γκολ μιλάς. Τώρα για. Τι! Πες! Να σου πεις πολλά μπράβο. Για ποιο σε λέω. Για το Βαρέλα. Λες. Δύο γκολ. Περίμενε για του Βαρέλα τον γκολ τότε με τη χάρτινη με το. Μα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Εδώ έγιναν τρεις παραβάσεις καταρχήν. Έχουν γίνει δύο φάουλ και στον παίχτη και στον. Και στον Πασχαλάκη και είναι και offside το άλλο. Πάω στη γραμμή. Τι σχέση έχει, επειδή είναι στο 90 δηλαδή. Έχει γίνει τριπλή παράβαση. Και τα δύο στο 90. Και επειδή είναι και τα δύο στο 90, τέλος πάντων. Τι λες αύριο, τι βλέπεις εσύ. Χαλαρά σας βλέπω έτσι. Καταρχήν να σας δώσω μια συμβουλή να πάτε κάτι τσουβαλάκι λίγο κάτω. Κοίταξε. Δεν πάτε έτσι με άδεια. Τι συμβουλές, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να μας δώσει συμβουλή. Να πάτε τσουβαλάκι, γιατί δεν θα μπορέσει να τα κουβαλήσει στα χέρια. Εγώ λέω λοιπόν, επειδή βγάζει γλωσσίτσα, λέω ότι εκεί μέσα δύο φορές στον τελικό έκλαψες με δάκρυ κορόμιλος, έκανα γιογιό. Ήρθα μέσα στο σπίτι και σου πήρα το κύπελο, σωστά. Και σας είπα λίγο για τους δυο τελικούς. Τι να μου πεις. Τι? Τον προπέρσινο δεν κατέβηκε ΑΕΚ καθόλου κάτω. Πώς δεν κατέβηκε, γιατί δεν κατέβηκε. Δεν κατέβηκε στο γήπεδο, γιατί είχαν γίνει εκείνα τα σκηνικά. Τι σκηνικά. Τι? Αυτά που έγιναν με την εισβολή του Σαββίδη και τι? Αυτά. Τι, αυτά τι, θέλω να σε, πρόσεξε. Θέλω να είσαι σωστός και έτοιμος, να μην ψάχνεις δικαιολογίες. Έτσι, φέτος ήρθες, πρόσεξε, στα play-off ήρθες εδώ. Με κέρδισες, δεν είπα τίποτα. Δίκαια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα. Θέλω να είσαι σωστός. Τον περσινό τον τελικό. Τι. Με τρία χέρια μέσα στην περιοχή. Εντάξει. Θέλω να είσαι σωστός. Δεν είναι. Το χάνεις. Δύο. Σωστότατος είμαι. Εντάξει. Έτσι λες εσύ. Πρόσεξε. Χανούμης εγώ δεν έχω πει ποτέ. Από το στόμα μου. Δεν έχεις ακούσει ποτέ χανούμης. Ποτέ. Μα του λέμε εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, εμείς φίλε. Εγώ βλέπεις. Χανουμάκια. Όχι χανούμακια. Όχι χανούμη. Χάρτινος ναι. Χανούμη ξέρεις τι είναι. Είναι σαν να κυλιδώνω και τη δική μου καταγωγή. Η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Είναι κοινή καταγωγή μας. Το να σε πω χανούμη εσένα είναι σαν να βάζω τίτλο και στη δική μου ομάδα. Χανούμης από το δικό μου στόμα. 21 χρόνια δεν έχεις ακούσει ποτέ αδερφέ. Ποτέ δεν έχω πει την ΑΕΚ. Χάρτινος, ναι, γιατί το πήρες στα χαρτιά, απλά. Έλα, κάνε επίλογο, πες αυτό που θέλεις, γιατί περιμένουν τρεις. Έλα. Να σε δώσω τώρα να καταλάβεις. Είχα να πάρω τηλέφωνο έτσι σε ραδιοφωνική εκπομπή από τον αείμνηστο του Θόδωρο τον Παρασίδη, το θυμάσαι. Μάλιστα. Πώς το θυμάμαι, έγραψε ιστορία ο Θόδωρος. Αλίμονο. Λοιπόν, αυτό τον έπαιρνα καθημερινά, μιλούσα και προς τιμή του. Να είναι καλό άνθρωπος εκεί που είναι, δεν έχουν τι συνέβησαν, δεν... Άστο, είναι μια πολύ τραγική ιστορία αυτό. Μιλάμε ραδιοφωνικά για τον Θόδωρο.
Έτσι, έγραψε ιστορία. Ο Παρασίδης είχε γράψει ιστορία ραδιοφωνική. Και όποιος προσπάθησε να τον μιμηθεί, όποιος προσπάθησε να κάνει κάτι παρεμφερές, απλά εκτέθηκε. Πράγμα που ήταν μοναδικός, τι να λέμε τώρα. 100% ακροματικότητα. Ναι. Τον έπαιρνα καθημερινά τηλέφωνο. Μόλις άκουγε τη φωνή μου, δεν ξέρω, ήταν μια περίμενη, με καταλάβει, έλεγε «Καλό στο χανομάκι μου», έλεγε. Εντάξει, εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση. Εντάξει, οκ, okay, εντάξει. Όχι, ναι. Εγώ άμα, όποτε θα συμπέρω τακτικά. Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Κανένα πρόβλημα. Και θα διαφωνούμε, δεν υπάρχει. Αντίλογο, φίλε, πολιτισμένα μιλάμε, βλέπεις. Βλέπεις. Σου είπα, ήρθες εδώ στα play-offs, στα play-offs ήρθες, με κέρδισες, δίκαια, δεν έχω να πω τίποτα. Έπαιξες την μπάλα σου, μου πήρες τα μέτρα στο γήπεδο, άκουσες να πω τίποτα την άλλη μέρα για αδικίες, για αυτά. Τέλος, τελείωσε, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Λοιπόν, όπως θα πεις και την Πέμπτη το πρωί, κάτι παρεμφερές. Άμα με κερδίσεις δίκαια, φυσικά έχεις αμφιβολία ότι θα βγω να το πω. Κλασικά, τεσσάραι. Άμα με κερδίσεις δίκαια, καλά, περίμενε. Τεσσάρα. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, να βάλω τον επίλογο και να κλείσω. Να βάλεις. Επίλογο. Να βάλεις. Ντροπή δεν είναι ο υποβιβασμός, ντροπή είναι να σε σώζει ο Πρωθυπουργός. Γεια σου, φίλο μου Κωστή. Άντε, γεια. Γεια, γεια, γεια. Καλά, εντάξει. Για άλλον, η ντροπή είναι αλλού, φίλε. Άλλοι χάσαν το δρόμο, άλλους σβηστήκανε, άλλοι πέσανε κατηγορίες και έχουν κοιλίδα. Εγώ δεν έπεσα για να με σώσουν. Εσύ έπεσες για να σβηστούν τα χρέη σου. Τέλος πάντων. Και χανούμι από μένα, όχι στην εκπομπή. Ποτέ. Πάμε. Ναι. Τελευταία πριν το διάλειμμα, γιατί δεν έκανα διάλειμμα, ρε παιδιά. Που ξέχασα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου ρε Κώστα, αντισιτζούνε με την κάνεις. Έλα ρε αντισιτζούνε, πού είσαι ρε γαμότο. Να με τις δουλειές τώρα αλλάξα τα προγράμματα. Αγόρι μου. Δεν προλαβαίνω. Έλα ρε μορφή, για πες ρε μορφή, τι γίνεται, για πες. Είμαστε καλά καταρχήν από υγεία, είμαστε καλά. Αυτό. Είμαστε καλά, σ' ακούω πολύ καλά. Πάντα και στις άσχημες κοιτάμε να είμαστε καλά, γιατί δεν αγαπάμε μόνο στο πανηγύρι και στις νίκες. Αγαπάμε και στις δυσκολίες. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για πολλούς λόγους. Πολύ. Αλλά πολύ τη βγάλαμε δύσκολη, περήφανα, ζουμουσιάρικα, τη βγάλαμε με χαμόγελο, τη βγάλαμε με αντοχές. Έτσι, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, Κώστα, κοίταξε να δεις. Ήτανε μια χρονιά τέλος εποχής. Εγώ θα το βάλω έτσι στο νου μου. Ναι. Γιατί δεν μπορώ στα αλήθεια να καταπιώ μια νίκη σε όλα τα τέρπη. Αλήθεια είναι. Έκλεισε ο κύκλος αυτής της ομάδας, έκλεισε, αυτό το έχουμε πει και γι' αυτό και θα γίνουν αλλαγές τώρα. Από 20 Ιουλίου και μετά. Δεν μπορώ να βρω καμία άλλη δικαιολογία για να πείσω τον εαυτό μου. Ναι. Να πω δηλαδή ότι η παρτίδα αυτή οι ποδοσφαιριστές είναι τέλος εποχής. Αν τα αφήσουμε όλα πίσω και περιμένουμε από τη διοίκηση επιλογές με μεγαλύτερη σοβαρότητα και με καλύτερο πλάνο. Όταν εννοούμε πλάνο, εννοούμε αυτά τα παιδάκια που δουλεύονται τόσα χρόνια στις πιο κάτω κατηγορίες της ομάδος να ανέβουν σιγά σιγά τα σκαλοπάτια στην ιεραρχία. Έτσι. Δηλαδή είδαμε φέτος περίτρανα το πόση μικρή έως και καθόλου διαφορά έχουν αυτά τα παιδάκια από τους πολύ ακριβοπληρωμένους. Μα μπορεί να μην, όχι απλά να μην έχουν διαφορά, αλλά να έχουν περισσότερη κάψα, να μην πω την άλλη λέξη από κάτω. Έχουν περισσότερη τρέλα, να έχουν όρεξη, να έχουν δίψα να φτιάξουν, φίλε, την ποδοσφαιρική τους ζωή και τη ζωή τους γενικότερα, όχι μόνο την ποδοσφαιρική. Έτσι. Λοιπόν, και βλέπεις ότι μπαίνουν μέσα και έχουν τρομερή όρεξη. Αλλά και δεν είναι μόνο η όρεξη, και δυνατότητες είναι δουλεμένα. Με πολύ πάμπλο, φίλε, τα παιδιά αυτά. Έχουν πνεύμα νικητή, σέβονται τον αντίπαλο, έχουν δυνατότητες. Εγώ δεν λέω να παίζουν έτσι, ναι και καλά, επειδή είναι Έλληνες ή επειδή είναι από τις υποδομές. Το έχω πει πολλές φορές. Yeah. Δεν τους φέρνουμε για να φυλάνε τα σύνορα. Έτσι, αξίζεις να παίξεις. Αξίζεις να παίξεις. Και βλέπεις ότι τα παιδιά αξίζουν. Πάντως να πω για τον Παύλο, Γκαρσία. Ότι μπορεί να θέλει ο ίδιος του, μπορεί να θέλει να ανέβει ρε παιδί την πρώτη ομάδα, αλλά καμιά φορά ρε Κώστα, ξέρεις, σε όταν πας σε δουλειές που είναι πολύς κόσμος και σε δούνε τα αφεντικά ότι κάνεις καλά για εκείνη τη θέση, δύσκολα σε παίρνουν να σε πάρουν κάπου. Δηλαδή μπορεί να σκαλώσει εκεί πέρα επειδή είναι πολύ καλός αυτό. Δηλαδή να βαφτίζει κόσμο και να τον στέλνει πιο πάνω. Εγώ πιστεύω
πιστεύω ότι νομοτελειακά ο Πάμπλο θα καθίσει στον πάγκο της πρώτης ομάδας. Δεν ξέρω αν θα είναι. Πιστεύω ότι δεν θα είναι φέτος. Έτσι, έχω και προαίσθημα, δεν είναι είδηση. Φέτος όχι. Ναι. Πιστεύω όμως ότι πολύ κοντά είναι ο καιρός. Ελπίζω πάντως, όχι με σούση της περίοδου, επειδή θα έχουμε διώξει κάποιον, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά το διάστημα τώρα του χρόνου, του παραχρόνου, δεν ξέρω. Είναι ο Πάμπλο θα καθίσει. Ναι. Αν πούμε ότι είναι μία μεταβατική χρονιά η επόμενη και αυτή μία χρονιά τέλος εποχής και αν πούμε ότι θέλουμε να βάλουμε και καινούργια παιδιά στην πρώτη ομάδα, είναι τώρα η ευκαιρία. Άλλο σωστό. Το αν θα γίνει ή όχι. Σωστό. Δηλαδή δεν έχεις χαμηλό μπάτες. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Αν αναλάβανε τώρα... τι θα του πεις, θα πας χειρότερα από ό,τι πήγες. Τέλος πάντων. Θα το δουν αυτό. Αυτά θα τα δούμε μετά τις 20 του μηνός. Γεια σου, Αντισιτζούνε. Σε φιλώ. Μην παίρνετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα. Αργήσαμε σήμερα με το διάλειμμα. Εντάξει. Δεν θέλω να σας κόβω με τις γραμμές. Θυμίζουμε. Πάμε να μην περιμένετε και θα πω μετά χορηγούς. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρε του. Καλώς το, ναι. Ξέρεις. Σήμερα ήρθε η ώρα του. Λοιπόν, ναι. Αυτός εκεί ο ερυθρόλευκο, η ερυθρόλευκη μάλλον Νόβα, ναι. Έχει έναν που περιγράφει αγώνες. Ναι. Αν θα τον βάλεις να δεις πώς πανηγυρίζει τον γκολ του ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο από το Σπυρόπουλο δεν τα έχω ακούσει ποτέ μου. Αλήθεια, μου το είπαν κι άλλοι. Γιατί με το που μπήκε τον γκολ την αχτήκαμε όλοι και δεν άκουσα τον πανηγυρισμό του, δεν τον άκουσα, ναι. Αλλά μου είπαν πολλοί ότι ήταν απροσδόκητα ενθουσιώδης. Μπράβο. Αλήθεια. Και κάτι τέτοιο θέλω, ναι, να πω και από... για το δικό μας. Αυτό θα γίνει. Και επειδή ο κύριος Σπυρόπουλος είπε πάλι άλλη μια ωραία πρόταση, ναι. Όταν τον είπαν στο Open. Ναι. Πανιόνιος είναι καταρχήν. Έτσι. Ναι. Επειδή μου λένε πολύ, λέει Βαζελάκι, είναι Βαζελάκι. Να είναι μόνο Πανιόνιος. Πανιόνιος, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, έξι, που κάνει. Δηλαδή, κοιτάξτε, είπε ότι ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φάνηκε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Τι, που μπήκε μέσα ο Βαγγέλης. Τι, πότε. Το ζήτημα είναι δυνατόν να μου λες όταν χάνει με ένα 0 και όταν οι άλλοι περιμένουν το τελευταίο λεπτό να περάσει, να τελειώνει, ότι, ναι, τότε είναι το πρωταθλητής Ολυμπιακός. Α, τώρα θυμήθηκα αυτό που λες. Είπε ότι έπαιξε σαν πρωταθλητής μόνο αφού δέχτηκε τον γκολ. Αυτό. Στο τελευταίο λεπτό. Γιατί έκανε σαν πρωταθλητής. Απλά σαν πρωταθλητής ξέρεις γιατί. Γιατί ζήτησε πάλι να ευνοηθεί από τη διαιτησία, φίλε. Ενώ έχουν γίνει τριπλές παραβάσεις στη φάση του γκολ που είναι ανύπαρκτο το γκολ, πρέπει να έχει σταματήσει νωρίτερα η φάση. Έτσι. Αν για 93 λεπτά δεν ήτανε, αλίμονο να κάθεσαι και να λες για το 1-2 τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Αλλά αυτά όλα δημιουργούν εντυπώσεις. Και εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι εντυπώσεις. Φιλάρετε μου, έχει γίνει φάουλ, έτσι, όπως σε άλλο μάτς, δεν θυμάμαι τώρα στην Τούμπα ποιο μάτς ήτανε, που η μπάλα φεύγει από τον Πασχαλάκη, αποκρούει και του φεύγει μπροστά. Εδώ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έτσι, όπως ο Μιχάη βάζει τα πόδια και σφυρίζει φάουλ στο ΣΑ, στη φάση με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο Πασχαλάκης βάζει το χέρι στην μπάλα, ακόμα και το ένα χέρι να βάλει σε πάνω, θεωρείται ότι πιάνει στην μπάλα, είναι φάουλ εκεί. Έχει γίνει φάουλ και στον αμυντικό, πάνω στη γραμμή, έτσι, και έρχεται και offside, αφού ο παίκτης είναι offside, ο παίκτης που κάνει όλα. Δεν έχει σημασία σαν παιχνίδι, ήταν ξεκάθαρα, γιατί αυτό δεν υπόθηκε. Ότι σε αυτό το παιχνίδι ο πρωταθλητής ήταν ο ΠΑΟΚ, όχι ο Ολυμπιακός. Δεν το άκουσα αυτό. Δεν είπε. Ολική υπεροχή. Μία ομάδα υπήρχε. Αυτό περιμέναμε να ακούσουμε. Τέλος πάντων. Φυσικά. Okay. Στο τέλος, ας κανονίσουν κάποια στιγμή να έχουν ανθρώπους, γιατί πάλι στριμώχνουνε τους δικούς μας από εδώ. Γρήγορα, γιατί έχουμε να πούμε το είπε, για εκείνο. Μα το είπε ο Βασιλόπουλος. Δηλαδή που βλέπεις ότι οι δικοί μας από εδώ και ο Κώστας και ο Σταύρος περιμένουν την ώρα που θα τους πούν. Και κάποια στιγμή πρώτος ο Βασιλόπουλος λέει, παιδιά, να μιλήσουμε κι εμείς λίγο. Να σε βγάζω στο παράθυρο. Δυνατόν,
Να θυμούνται ότι έχουν να κάνουν κάτι την ώρα που πρέπει να μιλήσουμε εμείς από εδώ πάνω. Λες και ενοχλούμε πάλι, ρε παιδί μου. Δηλαδή λες και πραγματικά ότι να τελειώνουμε και με αυτό το θέμα. Έτσι νιώθω κάθε φορά, είναι η ιδέα μου. Είναι τα πολλά χρόνια. Θυμόχνονται. Δεν ξέρω αν είναι τα πολλά χρόνια. Αθλητική Κυριακή. Εγώ ξέρεις τι θέλω να δω κάποια στιγμή, φίλε. Θέλω να δω δικό μας άνθρωπο, είτε είναι ο Κώστας, είτε είναι ο Σταύρος, στο πάνελ, φίλε. Να είναι εκεί. Άλλο το παραθύρι που σε βγάζω, θα μου πεις, θα ταξιδεύει κάθε φορά ένας από την. Να ταξιδεύει, ρε παιδιά. Να έχει φυσική παρουσία, δηλαδή όπως είναι εκεί ο Βαζέχα και ο Κάκος και ο Βέργης και ο Παπαθεοδόρου κάθε φορά, να είναι εκεί ένας δικός μας δημοσιογράφος, ένας δημοσιογράφος ΠΑΟΚ. Γιατί? Γιατί θα μπορεί να παρέμβει στην κουβέντα, θα μπορεί σε άσχετες φάσεις να πει κάτι και δεν περιμένει μόνο να τον βγάλουν παράθυρο που και πάλι είσαι αποκομμένος με τον παράθυρο. Όσοι έχουν κάνει τηλεόραση, δεν είναι φυσιολογικό, φίλε. Κοιτάς μια κάμερα και δεν παίρνεις πολλές φορές χαμπάρι τι γίνεται εκεί. Είναι δύσκολο. Είναι άλλο θέμα. Επειδή είναι έτσι τα πράγματα, κάποια στιγμή, δηλαδή το έχεις κάνει πάρα πολύ, διαχειρίζεσαι το χρόνο και δεν μπορείς να φέρνεις σε δύσκολη θέση μόνον πάντα κάποιον και τους άλλους να τους αφήνεις χαλαρά. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχεις κάποιο πρόβλημα. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο, πάντα. Τι τυχαίο, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι, φιλάρετε. Γεια σου, φιλάρετε μου, γεια. Πάμε, επόμενος. 2310-287-888, θυμίζω. Τσιτσί δίνουμε σήμερα. Κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Θυμίζω επίσης, Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. 47-43-12 πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας με την εγγύηση της κορυφαίας οδικής. Ναι! Γεια σας. Ναι. Άντε ρε Κωστή. Πολλούς αέριδες ακούω. Είμαστε στον αέρα όντως, αλλά Τάσο έχεις ανέμους έχεις. Γιατί βγήκαμε στον αέρα γι' αυτό. Έλα γι' αυτό. Για πες αδερφέ μου, για πες. Λοιπόν, εγώ έχω καταλήξει Κωστή ότι απλά μόνο τυπικά είμαστε και εμείς και αυτοί συνέλληνες. Υπάρχει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία, ένας τελείως διαφορετικός τρόπος σκέψης που εμάς δεν μας κολλάει με τίποτα βάσει τον κοινό νου και τη λογική που θέλουμε να λέμε ότι έχει ο μέσος άνθρωπος. Μήπως επειδή αυτή μέσος... είναι αυτό εδώ. Εκατό τοις εκατό και είναι ποντισμένη με τέτοια λαζονία και με τέτοια έπαρξη ετών, επί σειρά ετών, όλοι τους αυτοί εκεί, όλοι τους, yeah. Τουλάχιστον αυτοί που βγαίνουν μπροστά και δείχνουν αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί, okay, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι που αντιτίθεται σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή τη λογική. Υπάρχουν, αλλά δυστυχώς είναι η μειοψηφία. Μεγάλο πλήθος είναι η μειοψηφία ή η φωνή τους δεν ακούγεται εντέχνως ποτέ. Λοιπόν, έχω καταλήξει λοιπόν ότι όπως σε κάποιες χώρες υπάρχει νοοτροπία το να βγάλουν ένα συγγενικό τους πρόσωπο στο Κλαρίκα, το πόσο πιο ομά γίνεται, μπας και το γίνει κατανοητό. Το να βγάλουν τη γυναίκα τους στο Μεϊντάνι αρκεί να τους φέρει λεφτά στο σπίτι με οποιοδήποτε τίμημα, κόστος, χωρίς ίχνος ντροπής. Έτσι λοιπόν είναι και αυτή της λογικής. Αρκεί να υπάρχει κέρδος και δεν μας ενδιαφέρει, ναι, ο τρόπος, ναι, και οι συνθήκες κάτω από, ναι, τον οποίο θα, ναι, τέτοιο, θα συμβεί αυτό. Μα δες τώρα, Τάσο, δες τώρα. Πήραν το πρωτάθλημα. Δες πώς, τι παραλογισμός, τι τρέλα τους έπιασε, μόνο και μόνο που έχασαν το αίτητο. Είναι φοβερό. Εδώ το μάτς κόντευε να τελειώσει και νόμιζα ότι κατεβάσανε εκεί, θα κληρώνανε κανένα δίπορτο ψυγείο και μετά κατάλαβα ότι ήταν πρόεδρος ο Μάτς εκείνος Δέρα Μαύρα, ναι, που κατέβηκε στην πλάγια γραμμή. Ναι. Όχι αυτό, άλλο καπέλο τώρα γι' αυτό. Να μπαίνουν να σουλατσάρουν άνθρωποι στα γήπεδα μέσα που έχουν επίσημο απαγόρευση και εμείς μετά καθόμαστε και λέμε για εδώ για τους δικούς μας όταν αυτοί δεν υπολογίζουν τίποτα από τον νόμο. Και πες μου εσύ τώρα, στο έχω ξαναρωτήσει, αν έβγαινε κάποια στιγμή ο Σαββίδης ή κάποιος από εμάς διοικητικός στέλεχος επίσημο και έλεγε τέτοιο αντιεθνικό παραλήρημα με ότι η ομάδα που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα ήταν το πρωτάθλημα των Πρεσφόρ, θα τον είχαν εξεσκίσει και αθώνα και την ομάδα την ίδια θα βρίσκανε πάτημα. Τι λες τώρα, τι λέτε ρε παιδιά. Εννοείται. Εδώ έχουμε να κάνουμε σύγχρονους γκοτζαμπάσιδες του αθλητισμού και όχι μόνο. Εννοείται.
Να πούμε και εμείς το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της Ντόρας, το πρωτάθλημα του Αυγενάκη ή όπως λένε το πρωτάθλημα της Αγίας Σοφιάς, αν το πάτε στο ίδιο μοτίβο. Ναι, τι θέλετε να το παίξουμε έτσι. Πήραν ένα πρωτάθλημα ελαίου κορονοϊού και δεν λογαριάσαν 200 νεκρούς από το κορονοϊό. Να τα λέμε και εμείς έτσι άμα είναι δηλαδή. Κατάλαβες. Βλέπεις όμως ότι εμείς μα δεν είμαστε ίδιοι ρε φίλε. Δεν το λέμε εμείς και νιώθουμε μια απέχθεια. Μόνο και που το λέμε εμείς νιώθουμε ότι θα γίνω ίδιος με τα μούτρα τους. Το λέμε τώρα μεταξύ μας και φυσικά δεν το πιστεύουμε. Και το λέμε αν στην οικονομία της κουβέντας. Ακριβώς. Μα θα γίνω ίδιος με αυτούς. Δεν θέλω να είμαστε. Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε. Ξεκίνησα την κουβέντα ότι μόνο για τους τύπους είμαστε υποτίθεται το ίδιο. Γιατί βλέπω εκ διαμέτρου αντίθετη λογική και νοοτροπία. Οι άνθρωποι που σχυλιάζανε για το αίτητο, μόλις λοιπόν τους πιτήλισε το κρεατολάστιχο, ξαφνικά δεν τους ενδιέφερε το αίτητο. Αυτή είναι φίλε. Ξαφνικά. Ήταν το ίδιο ξαφνικά που το πρωτάθλημα ήταν στημένο μέχρι το Φεβρουάριο και μετά ξεστήθηκε. Στημένο και βρώμικο. Αυτό ήταν αντίστοιχο σε κάμπινγκ. Έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε γιατί μόνοι τους έβαλαν αυτή τη στάμπα. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Φυσικά. Αυτό είναι λοιπόν. Το στημένο και βρώμικο πήραν. Πολύ ωραία. Τέλεια. Φυσικά. Τέλεια. Και θα ήθελα εγώ κάποια στιγμή για να κλείσω να δω πλέον και μια αθλητική εκπομπή ή μια σειρά ετών. Να γίνονται αθλητικές εκπομπές με τα στούντιο να είναι και εδώ πάνω καμιά φορά. Δεν πειράζει, μου φαίνεται τα πλάνα, δεν τα φέρνει ένα φορτηγό από την Αθήνα. Φυσικά. Μέσω διαδικτύου μπορούν άνετα και εδώ να γίνονται εκπομπές όπως γινόταν χρόνια με την ΕΡΤΡΙΑ και όχι 2,5 τα ξημερώματα παρέα με τον Κόμι Δράκουλα. Πιστεύω θα γίνουν. Λοιπόν, έχουμε φάει πολύ αθλητική ζώνη. Κυριακή στη ΜΑΠΑ. Να το πω έτσι, ομά. Έχουμε φάει πολύ. Δύο λεπτά ξεπέτα. Αν έχετε να το πει. Μα είτε ομά είτε ψημένα, η αλήθεια είναι. Τι θα πει η ομά, αυτή είναι η αλήθεια. Τι, έχουμε φάει κάτι άλλο, έχουμε φάει χρόνια. Και πρόσεξε, αυτό συμπεριλαμβάνει και τον Άρη και τον Ηρακλή. Δεν μιλάω μόνο για μας. Έτσι, εγώ τα λέω και σε φίλους που έχω. Ακριβώς. Καταλαβαίνω ότι από το περσινό η αϊπνία ακόμα πάει σε ρίδε. Το καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ανεμιστήρα, στριφογυρνάνε ήδη στα κρεβάτια μετά το περσινό. Γεια σου Τάσο! Ναι ρε φίλε, δηλαδή το καταλαβαίνεις αυτό. Φιλιά! Δεν χωνεύεται αυτό το πράγμα έτσι εύκολα. Πόνος. Φιλιά. Λοιπόν, ωραίο μήνυμα στέλνει ο Κολομπάμπο. Έρχομαι τώρα. Ντροπή δεν είναι ο υποβασμός. Ντροπή είναι να χρωστάς σε όποιον μιλάει από Σουαχίλη ως ελληνικός. Έτσι ακριβώς. Γιογιός έκανα στους δύο τηλικούς, φίλε, της ΑΕΚ από το Δίον. Γιογιό! Άστο, τώρα δικαιολογίες αυτά τον μπουφάν, 0-0, μπαίνω να παίξω, ε! 1-0 είμαι τρομοκρατημένος. Άστο, χάρτινος, τέλος, αυτό δεν αλλάζει. Φίλε, θα το λέω και θα πονάς, τι να κάνουμε. Είναι η αλήθεια. Πάμε, ναι, γεια σας. Έλα, ρε Κώστα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλή... Έλα, αγόρι μου, έλα, συγγνώμη που περίμενες, έλα. Δεν είναι θέμα, συγγνώμη λίγο εγώ τώρα. Ναι, έλα. Το λεπτό. Τώρα μ' ακούς? Βεβαίως. Περισσότερο και αυτόν εδώ το Λεβέντι πήρα. Από το Δίον. Από το Δίον. Δεν μου λέω ρε φιλαράκι. Μα δεν είναι τίποτα. Ρίχνει και το τέτοιο. Ρίχνει και το... Πώς το λένε. Την περιοχή. Την περιοχή. Ρίχνει την μπάλα στο Σταβίδι. Όταν μπήκε λέει ο Σταβίδι στο... Αυτό με το όπλο. Αυτό φίλε. Αυτό το αφήγημα. Ποιος ακύρωσε τον κόλλο εγώ. Το ακύρωσε ή ο Σταβίδι. Όχι. Αυτό... Εγώ έναν άλλον θυμάμαι να βγάζει πιστόλι και να πυροβολεί στο κηλικείο της Φιλαδέλφειας. Ο δικός μας βγήκε, ένα μπουφάν βγήκε. Άλλος πιάνει από τα καμπανέλια, από τα μελέτητα, το διαιτητή και το κάνει κόμπο. Άλλος τώρα, μην πούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλω καν να μπω. Το αντιμετωπίζω με χιούμορ. Δεν χαϊδεύω τα που λένε τα αυτιά του Ζαβίδη, αλλά όταν θα μιλάτε για αυτόν τον άνθρωπο, θα πλένετε το στόμα σας ολόκληρο. Και τον ποπό σας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ανάλογα γενικά, τα γούστα. Ναι ρε παιδί μου, λέω λοιπόν, γενικά να υπάρχει μια καθαριότητα. Ναι, άλλο θέλω να πω. Εγώ και δεν το λέμε συγκεκριμένα για το φίλο μας το Δίον που... Δεν το λέω, ναι. Δεν το λέω, δεν είμαι, πώς το λένε, σαβιδολάτρης. Όχι ρε φίλε, εμείς είμαστε πάω, δεν είμαστε. Πρόσεξε. Έγινε αυτό που έγινε. Αντιφράγκο ξέρεις γιατί λέει ότι είναι από το Δίον? Γιατί δύο φορές τον πήραν τον τελικό μέσα στο Άκαν. Σωστός. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό. Κάτσε ρε φίλε. Ο ένας είπε, τιμωρήθηκα και θα μείνω.
Τρία χρόνια, φίλε, μόνος του. Αυτό τιμωρήθηκε. Και το τήρησε. Μόνος του το κρατάει. Και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης. Καλά, άστο, φίλε. Άστο, Αντιφράγκο. Καλά είστε, όταν είστε άντρας, κρατάς. Βέβαια, φίλε. Ο λόγος είναι λογοτιμητής, φίλε, ο Πόντιος. Και κάτι άλλο, Αντιφράγκο. Είναι ο μόνος παράγοντας μεγάλης ομάδας που θυμάμαι εγώ από τα 5 μου χρόνια που βλέπω μπάλα και είμαι 49, που έχει πει συγγνώμη, έκανα λάθος. Δημόσια. Και όπως είπε, δημόσια. Και δεν είπε δημόσια στο. Συγγνώμη. Δεν είπε συγγνώμη στον κόσμο του Ολυμπιακού. Στον κόσμο της σε, όλο το, σε όλη την Ελλάδα, φίλε. Σε όλους τους φιλάδρους. Και τιμωρήθηκε. Αυτό είναι. Να σου πω κάτι, Αντιφράγκο. Ξέρεις τι θα έχει να λέει ο Σαββίδης όταν γεράσει και αναλάβουν τα παιδιά του? Ότι την ομάδα που πήρε το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, διαζώσεις με φυσική παρουσία, εγώ δεν την είδα στην έδρα μου μέσα, φίλε. Το καταλαβαίνεις, ναι, τι είναι αυτό? Και δεν είναι ότι δεν πήγα ένα Σαββατοκύριακο σε μια παραλία, θα πάω το άλλο. Δεν πήγα σε ένα τραπέζι, θα πάω την άλλη φορά που θα κάνουν τραπέζι. Αυτό δεν γυρίζει πίσω, φίλε. Τιμώρησε τον εαυτό του επειδή είναι αρσενικός και τιμά το λόγο του, φίλε. Αυτό είναι, Αντιφράγκο, κατάλαβες? Ένα από τα χαρακτηριστικά ενός άντρα είναι και ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες και τα λάθη του. Φυσικά. Λάθος. Και τα ομολογεί. Είναι ομολογία λάθος. Το λάθος του και το αναλάβει τις ευθύνες του. Του οποιοδήποτε άντρα. Από έναν. Που δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να πούμε γιατί μπήκε μέσα και πόσο χίλια δίκαια είχε που τρελάθηκε και θόλωσε. Έτσι βλέπεις ότι δεν πάμε καθόλου εκεί. Αλλά αυτά που πήγε να βγάλει όπλο και οι αηδίες και αυτές, παιδιά, είναι. Μιλάμε για μεγάλη μπουρδολογία. Για λαϊκή κατανάλωση. Μιλάμε για παπαρολογία εσχίστου είδους. Άστο τώρα. Έτσι. Άστο. Αυτό είναι περιεχόμενο. Και αν δεν έβγαινε τον Μπουφάν. Αν δεν έβγαινε τον Μπουφάν. Σιγά μην έπαιρνε χαμπάρι ο καθένας τώρα. Άστο. 0-0 μπαίνουμε. 1-0 δεν μπαίνουμε. Άστο. Αυτά είναι περιεχόμενα εκβόθρο. Σωστό. Γεια σου. Γεια σου, Αντιφράγκο. Φιλιά. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Καλά, Κωνστάκη. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, για άλλο λόγο ήθελα να πάρω, για άλλο θα ξεκινήσω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θέλω να πω για τον κύριο Μελισσανίδη και για τους χάρτινους του 14, γιατί έτσι τους ταιριάζει πραγματικά. Ότι στο κηλικείο της Νέας Φιλαδέλφειας πέσαν πιστολές και κλαίγαν άτομα. Ζητούσαν ασθενοφόρα και έγινε ο χαμός. Τελειώνω, κλείνω με αυτούς οι οποίοι είναι άξιοι της μοίρας τους και θα παραμείνουν ομάδα χωρίς ιστορία, χωρίς ταυτότητα. Τη χάσαν την ταυτότητα γιατί αυτό τους αξίζει. Μηδένισαν για να σβηστούν τα χρέη. Συγγνώμη, Κωστή, τέτοιος λαός είναι και αυτό τους αξίζει. Εμείς ποτέ μας δεν θα πέφταμε σε αυτό το. Τρυπάκι αυτόν. Πάμε παρακάτω. Ήθελα να πω το εξής και εγώ, γιατί χτες δεν είχα το χρόνο, για το Σπυρόπουλο. Πραγματικά αυτό που κάνει ο Σπυρόπουλος είναι πολύ προκλητικό απέναντι στο ΠΑΟΚ TV, γιατί δεν είναι ούτε στο Open, ούτε στην Nova, ούτε στην ΕΡΤ. Είναι στο ΠΑΟΚ TV, τρώει ψωμί ναι. Καθαρά από το Σαββίδη. Κύριε Σπυρόπουλε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη μισή ομάδα. Με τη μισή ομάδα και τον κατατρόπωσε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, όπως όλοι είδαμε. Όσο για τον γκολ που έπαιξε σαν πρωταθλητής τα τελευταία 5 λεπτά, γίνεται 2 φορές φάουλ επιθετικό. Γι' αυτό λοιπόν να είσαι πολύ προσεκτικός, ενώ ο Κριστόφ Βαζέχα, που έχει πραγματικά γνώση κύριος. Το παλικάρι. Κύριος. Και είναι πραγματικά δοκιμασμένος από αυτή την ομάδα του Πειραιά, είπε ότι μόνο με Κομίνη μπορούσε να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Πάπε φίλε, αυτό μια λέξη. Μια λέξη μόνο, μια λέξη το είπε. Τι του λείπει, λέει ο Κομίνης. Έτσι, μόνο με Κομίνη μπορούσε να κερδίσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη μισή ομάδα, ενώ αυτοί ήταν κομπλέ. Είχαν βάλει ρωτέσιον με τον Άρη, είχαν ξεκουράσει και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να τους πω το εξής, ότι η ψυχή του Σαββίδη και γενικά του ΠΑΟΚ, Τζίδικου Λαού και της ομάδας του ΠΑΟΚ έδειξε προχθές ο Καρασκάκη ότι δεν αντιμετωπίζετε. Με τα δεύτερα θα σας κερδίσουμε και ας κάνετε ό,τι άλλο. Όσο για τον άλλο το χοντρό που μπαίνω βγαίνει μέσα στο καραταβλί εκεί πέρα, Καραϊσκάκης πως λέγεται, για μένα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο το οποίο, εντάξει, άνθρωποι ούτε ντροπή έχουν, ούτε... Ο γιατρός είπε να τους λέμε πάντα ναι. Γεια σου, Κούδα! Τους... Φιλιά! Λοιπόν, φιλιά! Τους χαιρετισμούς. Γεια σου, Βασιλάκι μου. Γεια, γεια, γεια. Πάμε, όχι, αλλά αυτές οι τρεις που είναι μέσα, παιδιά, πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο, παιδιά. Αυτές οι τρεις γραμμές που είναι, γιατί δεν έκανα διάλειμμα σε 9.30. Έλα, αδερφέ μου!
Λέω, Κοβέ, με τι κάνει. Έλα ρε Κοβέ, πού είσαι ρε μουρί. Τι γίνεται. Άστε, φίλε. Και έχω μπλεξίματα με τη δουλειά. Αλλά σ' ακούω, σ' ακούω. Φίλε, με τη δικαιοσύνη να μην έχεις. Με τη δουλειά σ' έχεις. Όχι. Καθαρός είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Έλα αγοράκι μου, έλα. Θέλω να πω στο φίλο μας τον Γλυκύτατο τον Αεξή, ναι, ότι πάλι τρικονοποδιά μας βάζουνε. Ναι. Διότι έμαθα ότι ο Μελισσανίδης μίλησε με το Μητσοτάκη και τον παρακάλεσε να σταματήσουν τα πανηγύρια. Και έτσι ο αγώνας παραμονές δεν θα είναι 0-5, δεν είναι 0-1. Και επίσης θέλω να τον πω το φίλο μας τον Αεξή, ότι εύχομαι από εδώ και πέρα, έτσι όπως έχουν πάρει τροπή η ιστορία, το ήθος και η ηθική και ντροπή, αξίες... Είπες, ντροπή είπες, ντροπή ή τροπή. Τροπή. Α, γιατί υπάρχει η ντροπή. Το ήθος, η ηθική και η αξία της ομάδας του από εδώ και πέρα να είναι αντάξιο του ονόματος του γηπέδου που έχουν. Ναι. Αυτό θέλω να του πω. Άστο. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα κομμάτι που εγώ ειδικά απορώ πως η επίσημη, η ορθόδοξη εκκλησία επιτρέπει να γίνεται χρήση αυτού του ονόματος. Ειδικά τώρα με αυτό που έχει γίνει. Πώς επιτρέπει. Δηλαδή σε ένα χώρο γήπεδο μέσα που αύριο θα βρίζουν μανάδες, ξέρω εγώ, ή θα πέφτουν μπουκάλια ή σφυρίγματα ή θα φτύνει ο ένας τον άλλον κτλ. Αυτός ο χώρος θα λέγεται Αγία Σοφιά. Και γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, να είναι παραπάνω Αγία Σοφιά από ότι είναι ο ΠΑΟΚ, λέω εγώ. Ρωτάω. Θέλεις, βγάλ το φίλε το γήπεδο όπως αλλιώς θες. Ονόμασέ το κάπως αλλιώς. Αγία Σοφιά. Έτσι. Αφού το επιτρέψανε και το έκανε, τι να πω. Και πίστεψε με, αυτό δεν κρύβει μέσα καμία ζήλια και κανένα κόμπλεξ. Και μπράβο τους που φτιάχνουν γήπεδο, έτσι, που πήραν τα κονδύλια, έτσι, πήραν και τα λεφτά από το κράτος και κάνουν το γήπεδο. Οκ, αλλά για Σοφιά, εσύ πώς φετερίζεσαι, πώς κάνεις λοιπόν, το κάνεις δικό σου αυτό. Το όνομα. Αυτό θα τους γυρίσει μπούμερα, γιατί έχει μεγάλο βάρος τώρα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έγινε Κοβέ, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. 21 λεπτά αναμονή. Ωχ, φίλες, σκότωσέ με. Εγώ φταίω. Εγώ. Σε φιλώ και σ' αγαπώ. Μαστίγωσέ με. Πω. Ναι, πάμε τελευταία εδώ. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωστή, σε παίρνω για πρώτη φορά. Και τελευταία. Του. Και το κλείνεις. Δεν μπορεί να είναι και τελευταία που θα σε πάρω. Είστε ό. Αλλά θα σε ακούω όσο θα υπάρχεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σου? Βαγγέλης, είμαι από το Κορδελιό. Κορδελιό, μπράβο. Ναι. Είστε μεγάλος ηλικία να μιλάω πληθυντικό. Θα μιλάς στον Ενικό. Είμαι 70 χρονών. 70. Άρα θα σε μιλάω στον πληθυντικό. Θέλω να με μιλάς ανάμεσα στη φιλαράκια. Οκ, έτσι λοιπόν, νιώθω με τον ακροατή. Έτσι αρέσει, έτσι. Λοιπόν, δεν σε έχω πάρει τηλέφωνο ποτέ, ναι, για τον εξής λόγο, ότι οι τοποθετήσεις σου και η άποψή σου για τον ΠΑΟΚ με βρίσκει να μην πω 100%, 99%. Με τιμά αυτό που το λέει ένας 70χρονος. Λοιπόν, από όλες τις απόψεις. Αλλά τώρα θα έρθει ένα αλλά όμως. Και δεν υπάρχει αλλά. Χωρίς αλλά. Κανένα. Εγώ κυριολεκτό. Σε ακούω και συμφωνώ απόλυτα. Ο λόγος που σε πήρα, ναι, είναι δύο. Ναι. Ο ένας είναι αυτός ο τύπος ο Αεξής. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό δύο. Ο οποίος, ναι, όπως έχω ακούσει όσο ώρα είμαι στην αναμονή και τα λοιπά, ναι, έχει εξοργήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ και εμένα, και θα προσπαθήσω να είμαι εντελώς ήπιος. Ήπιος και πολιτισμένος. Ναι, πολιτισμένα. Ναι. Θα τον πω, είναι ντροπή καταρχάς, να με πάρει εμένα να είναι τόσο ενοχλημένος ένας φίλαθος της ΑΕΚ ή οτιδήποτε άλλης ομάδος, εκτός από τους Ολυμπιακούς, ναι, και να μου κάνει τώρα εμένα με τρολάρει για τη νίκη, για το offside και τα λοιπά. Ναι, ναι, τα οποία είναι δηλαδή... Για σουριαγγέλια, δεν θα ασχοληθώ πάρα. Ναι. Μα ακούσατε τώρα, εξομοίωσε γιατί το γκέι, γιατί μέσα, ναι, του, ακόμα και αυτός που δείχνει κάτι άλλο εξωτερικά, άνθρωπέ μου, μέσα του δεν μπορεί να μην έχει επίγνωση του τι έχει γίνει εκεί, λοιπόν, σε εκείνο τον κόλμα με τον Βαρέλα. Βλέπεις ότι ακόμα αυτό τους απασχολεί. Ωραία, είδατε, λέει. Επίστρεπτο, άκουσε, Κωστή μου, να πάρει τηλέφωνο ένας Ολυμπιακός που πονάει και να λέει άλλα ντάλο και ξέρω εγώ, ναι, δεν θα με εξοργήσει για να πάρω τηλέφωνο. Αλλά αυτό... Αεξής, μη μιλάς, δηλαδή, έτσι, μη μιλάς. Με τρελαίνει αυτό πρώτο. Και θέλω να κάνω μόνο μία ερώτηση σε αυτό και μετά να πω το δεύτερο λόγο. Ναι. Σε ρωτάω δύο μείον και τα λοιπά, είσαι χαρούμενος, είσαι
Δηλαδή, περήφανος, αυτή τη λέξη μήπως ψάχνετε, ναι. Που πήρες το πρωτάθλημα, ναι, ναι. Που σε δώσανε, όχι που, είδες, ναι. Που σου χαρίσανε το πρωτάθλημα προπέρσι. Και αν είσαι χαρούμενος, είσαι υπερήφανος, κάτσε απέναντι σαν καθρέφτη και φτύστονα τον εαυτό σου ή να μην ματσαχτείς ή για αποντροπή. Αυτό, τέλος αυτό. Για το χάρτινο. Τελείωσε, ναι. Ναι. Ο δεύτερος λόγος που σε πήρα είναι ότι επειδή πράγματι συμφωνώ μαζί σου και σε ένα σοβαρός λόγος είναι που έχεις ασχοληθεί για την προσοχή στην εσωστρέφεια του ΠΑΟΚ, ναι. Συμφωνώ απλά. Θέλω αυτό το πράγμα να το, όσο μπορείς να το ας πούμε υπερτονίζεις, προσοχή. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές, να έτσι να βάλει εκείνο, όχι εκείνο, ναι. Αυτό, το ένα, το άλλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, να δώσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον πρόεδρό μας, τον Ιβάν Σαββίδη, που ο οποίος παρέθεση είναι ο μόνος που έχει φέρει λεφτά απ' έξω, δεν πήρε λεφτά του κράτους για να μπορέσει να ρίξει του κόντου τα εκατομμύρια, να το πούμε και αυτό, όπως ο Μελισσανίδης με το στοίχημα κτλ. Έτσι. Και λοιπόν, με την περιφέρεια, ο... γιατί πήραν και 20 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια. Έτσι, εκεί λοιπόν, για το... Εδώ θα τα 100 είναι δικά του. Ο μόνος που φέρει λεφτά, ναι, ναι, ναι. Που ταΐζει ένα σωρό κόσμο, διώντας σε μεροκάματα κτλ. Και αντί αυτό να τον ευγνωμονούμε, προσπαθούν να τον στείλουν να τον αποδομήσουν. Να για να χτίσει να φύγει από την Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, αν μην και άλλο, είναι προδοσία δηλαδή. Έτσι, έτσι σε ενοχλεί. Αν είχε κατέβει στην Αθήνα, είχε πάρει μια ομάδα αθηναϊκή, θα τον είχαν Θεό. Δηλαδή, αυτό ενοχλεί. Αυτό ενοχλεί. Εμείς είμαστε εδώ, Βουλγαροί. Επειδή το λένε, όχι ρε φίλε. Λοιπόν, και θέλω για να επανέλθω στο λόγο, θέλω να δώσει μεγάλη βαρύτητα ως προς την εσωστρέφεια, δηλαδή να μπορέσεις όσο μπορούμε. Κόσμο, όσο μπορούμε. Μην μας πάρει από κάτω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Και βρίζουμε το λέει και όχι και αμά και τι. Και κοίταξε. Το τι θα κάνει ο Ιβάν και ο τέλος πάντων. Θα το κάνει. Τώρα ότι θα βάλει τα παιδάκια, θα αλλάξει προπονητή, θα πάρει αυτό. Όλα αυτά είναι για να γίνεται κουβέντα. Ασκούμε κριτική ο κόσμος. Δεν θέλω γλύκια, να μην φαγωθούμε μεταξύ μας. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Καμία περίπτωση. Πριν τη νίκη με τον ακατονόμαστο αυτό, αυτή την ομάδα από εκεί κάτω από τη Χαμούδα, λοιπόν, ήμασταν ένα βήμα να φαγωθούμε. Πάμε, βλέπουμε αγώνες στα καφενεία εδώ εκεί και σκοτωνόμαστε. Είναι έτσι το θυμικό μας, είναι έτσι το θυμικό μας. Έχω περάσει πολλές καταστάσεις με τον ΠΑΟΚ. Στα γήπεδα ήμουνα, όσο ήμουνα νέος, μέχρι τα 50-55 μου συνέχεια μέσα και έβλεπα τους αγώνες και τα λοιπά. Λοιπόν, και έχω δει πάρα πολλά. Ωραία. Κλείνω να σας πω, να σας θυμίσω. Ναι. Ο Παντελάκης, ναι. Ο οποίος είναι το αφαιρείτο από τους μεγαλύτερους πρόεδρους στον ΠΑΟΚ, βεβαίως. Κατεβάσαμε τη Ζαμαρία. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και εκεί. Υπήρχαν θέματα και εκεί ακόμα. Ο μεγάλος Παντελάκης. Βέβαια, μικρός ήμουν, αλλά τα θυμάμαι. Ναι. Σε αυτόν και του κατεβάσει. Ποιος αυτός ο λογιστής. Μιλάμε για Μυρσίλια, μιλάμε για... Ποιον, τον καλύτερο πρόεδρο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το θυμικό μας. Μην ξαναμπλέξουμε εκεί. Όχι. Πάθουμε καμιά ζημιά με τον Ιβάν. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, γερός. Και να τα ξαναπούμε. Να μην ξαναπάρω. Όχι, γιατί. Να ξαναπάρετε, γιατί να μην ξαναπάρετε. Θα χαρώ πολύ. Αν κάτσεις με τις συγκλήσεις τόσο πολύ, δεν σε παίρνω εγώ, γιατί τα λες εσύ για μένα. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Πάμε στις γραμμές κατευθείαν, να μην περιμένετε. Ναι, γεια σας. Έλα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα φιλαράκι, τι γίνεται. Έλα γόρι μου. Έλα. Έφαγα μια αναμονή 25 λεπτά και με κλείσανε. Τι να κάνω ρε παιδιά. Εντάξει, φτύστε μας. Τώρα όμως βγήκα πρώτος. Βγήκες. Άλλοι τέσσερις αναβοσβήνουν πίσω, να ξέρεις. Έτσι. Τα απαντισκόνη μου να πούμε. Κώστα μου επιτρέπεις μισό δευτερόλεπτο να πω κάτι. Η ανάγκη του φίλου από το Δίον να ισοσκελίσει, να εξομοιώσει ένα γκολ προχθές το 90 με αυτό του Βαρέλα δείχνει ότι παρότι έχουν περάσει 2 χρόνια ακόμα μέσα του βαθιά ξέρει ότι πήρε ένα χάρτινο πρωτάθλημα, ξέρει ότι έγινε μια κατάφορη αδικία και η ανάγκη του να εξομοιώσει τις δύο περιπτώσεις είναι παρεμοιώδης, δείχνει πράγματα και, όπως επίσης η δικαιολογία για τους δύο 100 είναι 20, όχι 20 και, έτσι. Και έτσι θα σκεφτούν. Τώρα, αλλά όσο για τον τελικό που τους κάναμε σε 3 τελικούς γιο-γιο για την τροπή της προσφυγιάς εγώ δεν θα συζητήσω, δεν από τίποτα συγκεκριμένα. Λοιπόν, ένα θα σε πω,
Εδώ εμείς, Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, τα Παοξάκια, θεωρούμε μαγιά το να είμαι περήφανος, να είμαι αξιοπρεπής, να είμαι ηθικός, να είμαι τίμιος, να είμαι ωραίος. Αυτό. Και ό,τι κερδίσω, να το κερδίσω ακριβώς. Με την αξία μου. Όχι στα χαρτιά. Αν σκεφτείς τι θεωρούν μαγιά ή κάτω, με οποιοδήποτε τρόπο να κερδίσω, να πετύχω το σκοπό μου, χωρίς ηθική, χωρίς φραγμούς, χωρίς τίποτα, αυτό ακριβώς, να τάχετε τα χαίρεστε φιλαράκια μου, αυτό να είστε ακριβώς. Καλά. Αυτό. Έτσι, και άμα μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο, δεν μας χαλάει καθόλου γιατί μας λερώνετε. Δεν έχουμε κανένα θέμα, κανένα θέμα. Μας λερώνετε. Και κάτι άλλο, Κώστα, πολύ σημαντικό, πρόσεξε. Ο δικός μας, όταν του είπαν πέφτουμε, πέφτουμε και σβήνονται, γυρίζεις. Και είπε τι, στο όνομα του ΠΑΟΚ δίπλα να μπει κοιλίδα 11, πάρτα, μπραφ. Εκεί όταν τους είπανε θα σβηστούν, μια χαρά φίλε. Ο Σαββίδης ήταν ΠΑΟΚ σε χαρακτήρα, σε ηθική και δεν το ήξερε. Ακριβώς. Τώρα το κατάλαβε. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό δέσαμε, γι' αυτό το γουστάρουμε, γι' αυτό γίναμε γι' αυτό ένα πράγμα. Αγάπησε. Γι' αυτό. Γιατί και αυτός είναι και παρορμητικός και αυτά ακριβώς. Και οξύτημος. Αυτός και που άνοιξε την Παναγία σου μελά, έτσι, μετά από μισό αιώνα. Αυτός. Για να μην σε πω, θα βάλει χέρι για να ξανανοίξει και μα, για σοφιά. Ο μόνος που, φίλε, εδώ βλέπεις, καθίσαν όλοι στα αυγά τους, ο μόνος που έστειλε στον Πούτιν επιστολή. Ο μόνος που έστειλε στον Πούτιν επιστολή για την καταγραφή, γιατί αυτό που κάναν είναι αποτρόπαιο αυτό που έκανε ο Ερντογάν. Έτσι θα το βρει μπροστά του, φίλε, να ξέρεις. Αυτό που έκανε είναι αρχή το τέλους για αυτούς. Να το ξέρεις. Αυτή η ενέργεια. Ναι. Γιατί είναι ατίμασαν, φίλε, ένα σύμβολο αιώνιας ορθόδοξης πίστης. Άστο, μην μπαίνω τώρα. Μπορώ να πω ότι μπορεί εμάς να μας αποκαλούν κάπως, δεν θέλω καν να το πω, οι πράξεις τους και αυτά που εφαρμόζουν, οι πρακτικές τους, έτσι, εκεί κάτω στο Τουρκολίμανο, πιο πολύ με αυτούς μοιάζει παρά με Έλληνες. Ναι. Μα τώρα όταν ο ίδιος ο ΑΕΚΤΣΙΣ από το Δίον αυτοαποκαλείται χανούμι, κουβέντα που εγώ δεν την έχω, σας προκαλώ έστω και μία φορά να με έχετε ακούσει 21 χρόνια. Τους λέγαμε και τους έλεγες που τους κλέψαν το πρωτάθλημα του Βάλεν και ήμασταν μαζί τους. Μα αυτό ακριβώς. Έβγαινε στον 103 τότε και έλεγα κλέψατε το πρωτάθλημα. Με είπανε και ΑΕΚΤΣΙ τότε, φίλε. Με είπανε ΑΕΚΤΣΙ, φίλε. Επειδή ξέρεις τι έλεγα. Αν μιλάς αντικειμενικά. Πρόσεξε. Τότε που είπαμε αυτό. Αν έτοιμα στερείτε το πρωτάθλημα, αυτό έχει πάρει ΑΕΚ δίκαια. Έτσι. Αυτό λοιπόν που η ΑΕΚ τόσα χρόνια το είχε κάνει σημαία της, δέχτηκε και το έκανε και ίδια. Τελείωσε, φίλε. Τελειώνουν εκεί όλα. Μα είναι ίδιοι, ρε φίλε. Μα αφού είναι ίδιοι. Τελειώνουν όλα. Δεν πειράζει. Ίδιοι, δεν πειράζει. Ίδιοι και παράλλακτοι. Να είστε καλά, είστε προσεκτικοί. Γεια σου, Καραγιάν. Είστε μας εμάς ήσυχους. Γουστάρουμε αυτό που είμαστε. Γουστάρουμε, δεν μας γουστάρουμε. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς, φίλε. Τρίων είναι. Τρία κύπελα. Τρίων. Ο Τρίων. Γεια, γεια. Το Τρίων το μακρύτερο. Γεια, γεια. Τι γίνεται, ρε. Ναι. Γεια σας. Εδώ. Αυτές οι δύο και τέλος. Καλημέρα σας. Τρεις. Ναι. Ναι. Γεια σας. Έπεσε και εδώ. Πάμε εδώ τότε. Ναι. Πα, τέλεια. Λοιπόν, αυτός εδώ. Εσύ έριξες δύο. Ναι. Λοιπόν, δύο. Με αναγκάσατε να... Όχι ξανά. Όχι ξανά. Τέλος. Πάμε επόμενος. Με αναγκάσατε. Σιγά τώρα μη. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα! Κωστή, καλημέρα! Έλα! Καλημέρα, Κωστή. Με αναγκάσατε, είπες αυτό που είπες τώρα, σου δώσαμε και πολύ χρόνο. Άστο τώρα. Ναι! Έλα, Κωστή! Ναι! Αν μας πεις για υποβασμούς και τέτοια, βλέπεις ότι είμαι πολιτισμένος, αλλά μην πες με την τύχη σου τώρα, μην με τσιγκλάς. Φτάνει, βλέπεις ότι έχω κι εγώ τα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άιντε! Λοιπόν, πάμε! Έλα, Κωστή μου, καλημέρα! Ναι, σε ακούω. Έλα, αγόρι μου. Μιγγέλ Κάστρο. Έλα, Μιγγέλ Κάστρο. Έλα. Τι κάνεις εδώ, μη συγχύζεσαι, άστος. Όχι, βλέπεις ότι εγώ σκάω γάιδαρο, φίλε. Να ξέρεις, σκάω, ούτε κλείνω, ούτε κλείνω και σκάω γάιδαρο. Όχι, μην με πειράζεις όμως. Πρόσεξε, δηλαδή, βλέπεις, είμαι πολιτισμένος. Ο πόνος δημιουργεί παράνοια. Εντάξει, μην μου λες τώρα ίδιο πράγμα, ούτε μου λες για υποβασμούς και για ντροπές και τέτοια. Άσε, για ποιος έχει ντροπή τώρα, μην μου γυρίζετε τα μυαλά, αφήστε με να πούμε. Αυτός από το 2 θα πρέπει να ντρέπεται που είναι Μακεδόνα και υποστηρίζει. Σε παρακαλώ, όχι. Μα λες χανούμι τον εαυτό σου, χανούμι. Εσύ, λεκιάζεις την καταγωγή σου καταρχήν. Λέγοντας. Είπε και το ποιηματάκι του, ήθελα να πει. Το είπε το ποιηματάκι, εντάξει. Για τους υποβιβασμούς. Ποιος υποβιβάστηκε για να σβήσει τα χρέη του, ποιος έβαλε λεκές στην ιστορία του, ποιος άλλαξε το σήμα του και το όνομά του, αυτό άστο, δεν το κάναμε εμείς, αδερφέ.
Ξέρουμε τι έκανε. Αυτό δύο. Εάν έπαιζε το παιχνίδι με τον Άρη τότε που ήταν ο Τζορμισάη και που εμείς είχαμε το δικαίωμα να, να το πάρουμε στα χαρτιά που το ξέραμε. Να το πάρουμε στα χαρτιά. Φίλε. Το ξέραμε. Άστο. Ο ΠΑΟΚ ο περήφανος δεν το έκανε. Αυτοί θα το κάνανε. Τι θα το κάνανε οι πρασινοκόκκινοι. Όλοι αυτοί οι τρεις την ίδια στιγμή. 100% φίλε. Μπράβο. Να μην μιλάνε αυτοί και μας χωράνε εμάς το δάχτυλο. Είναι πολύ μικρές ομάδες αυτές και οι τρεις. 100%. Ομάδες, απλά είναι πολύ διαφημισμένες. Και καμιά φορά που ακούω τα ρεπορτάζ γενικότερα, εγώ είμαι στα 53 και έχω ζήσει τα 23 χρόνια που τον είχα τον κόκκινο γκόμενα. Γκόμενα τον είχαν, Κώστα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η αφού είχαν από τα Τέμπη, τι να λέμε. Δεν υπήρχε ποτέ μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός. Και ξέρουμε και πώς έσπασε η παράδοση, έτσι. Το πώς έσπασε η παράδοση το ξέρουμε. Με το Μανάβι, με το Μανάβι κλεισμένο στο ένα τμήμα. Ναι, με το Μανάβι καθυλωμένο και με όλο το αυτό. Τώρα μην... άσε τώρα, δεν χρειάζεται να λέμε. Εντάξει. Όταν ήρθε ο Μπλαχίν το πρώτο περίπτωσε να τον κάμπρι, γιατί λέει κάτι, εσύ μας την έκανες, δεν είναι φέρει ο δρόμος. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άστε, να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Λοιπόν, Κωστή, δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι. Εγώ πιστεύω ότι αν η ομάδα παίξει έτσι λίγο όπως έπαιξε προχθές και με μία λογική. Αυτό θέλουμε, φίλε. Παιχνιδάκι, αύριο θα το κάνει αυτό. Μα εγώ είπα, με κερδίζεις δίκαια, ήρθε η ΑΕΚ εδώ στα playoffs, δεν έπαιξα τίποτα, είπαμε τίποτα. Έτσι, όχι όμως να μου λες τώρα στους τελικούς έχασε επειδή τρομοκρατήθηκα ή αυτά τα μπουφάν, τα πιστόλια και αυτά. Σε παρακαλώ τώρα. Προσπαθεί να εξομοιώσει το προθεσινό ψάρι. Μα τώρα, μα τι να λέμε τώρα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Και με offside, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Άστο. Άστο, δεν χαλάμε, δεν θα χαλάσουμε τη διάθεσή μας. Άστο. Τελείωσε. Που είναι αυτό ο Μακεδόνας και λέγεται ότι είναι και Μακεδόνας. Τελείωσε. Εμένα, εγώ να σου πω κάτι. Είναι δικαίωμα του καθενός, φίλε, να είναι Μακεδόνας και να υποστηρίζει κάτι άλλο. Αλλά θέλω επιχειρήματα, όχι ποιηματάκια τώρα ετοιματζίδικα από το ίντερνετ. Έτσι, και όχι ούτε ντροπέ και αυτά ντροπή. Τώρα ποιο πρέπει να ντρέπεται, άστο. Μην ανοίξει τώρα, άσε με. Την ίδια λογική αυτή, όλοι μα. Και βλέπει, εγώ προστατεύω τη δική του ομάδα που δεν τον λέω Χανούμι. Εγώ σέβομαι περισσότερο τη δική του ομάδα από ότι ο ίδιο την ομάδα του. Χανούμι, τι πάει να πει Χανούμι, δηλαδή Τούρκο. Δηλαδή τι. Δηλαδή τι. Έπεσε στη Δέλτα για να γίνει ομάδα. Όχι, φίλε. Στη Δέλτα και στην Άλτζιντα. Γεια σου, Παύλε! Φιλιά! Α, πριν φύγεις, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 42. Τι Παύλε, Μιγγέλ. Μιγγέλ, ναι, συγγνώμη. Έλα. Από το 17. 17. Έγινε, σε χαιρετώ! Φιλιά, τελειώσαμε το 17. Μια στιγμή να δω. Λοιπόν, Βασίλη Σιρτσής! 6-9-44-5-12. Κερδίζεις τα κρέατα, σε πάρουμε τηλέφωνο έξω. Όπως θα επικοινωνήσουμε και το μεσημέρι με τον νικητή της τηλεόρασης εχθές. Ο κύριος Πανάς ή Πάνας Χρήστος, 6941-575. Φεύγω, θυμίζω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο ή καταπληκτικά και υπέροχα πράγματα, υπέροχα, 705-750 τη Λιβεριά. Θυμίζω, Κλιμάρτ, αυτός είναι ο βασιλιάς του κλιματιστικού. Εκεί, Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών Γωνία, 917-646 και κεντρικά στήματα VRV. Μπείτε και στο Κλιμάρτ.gr να δείτε γιατί ο Κώστας και ο Σες και η Ντάικιν είναι στην κορυφή τόσα χρόνια. Και φυσικά οι αρχιτεντάδες μας, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 36 χρόνια, 430-011 ανατολικά στην Καλαμαριά και δυτικά στην Πολύχνη, ανεβαίνοντας στην Αγνώση Στρατιώτη που υπάρχει και το κατάστημα, ο εκδησιακός χώρος. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Έρχεται ψυχιατρία ο Κόλκας Μπατμανίδης. Bye, 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 bye.